Καλησπέρα σε όλη την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Τρέγια, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα Ζάχο. Τι να κάνουμε, πώς είμαστε, γίνεται βλέπω. Ένας χαμός σήμερα, έχει πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε πραγματικά, αλλά να ξεκινήσουμε. Σε βλέπω, έχεις και λίγο μία δουλίτσα εκεί πέρα στο... Εντάξει, όχι, απλά ενημερώνουμε γιατί έχει Champions League, έχει την κλήρωση του κυπέλου. Έχουμε πολλά πράγματα. Ήταν γραφτό να δεις από την Τούμπα πριν έρθω στο Χαριλάου. Θα τα πούμε και αυτά. Να πω τα διαδικαστικά. Φυσικά, ναι. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα να πούμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι σε μία από τις πιο ενδιαφέρον, πιστεύω, εκπομπές που θα... Είναι η 12η εκπομπή που κάνουμε μαζί, ναι. Και πιστεύω ότι θα είναι, ναι, πραγματικά έτσι τα φέρει τύχη. Είναι ντέρμπι, ντέρμπι σήμερα η εκπομπή. Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4 όπως κάθε μέρα, απλά Δευτέρα και Παρασκευή. Το ραντεβού μας είναι από τις 10 μέχρι τις 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 έως τις 10. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα, Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10. Εδώ να πούμε ότι φυσικά την Πέμπτη, λόγω του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Τζέλσι. Ο Ζάχος θα λέει, ναι. Θα είμαι εγώ στούντιο εδώ να συντονίζω. Λογικό. Περιγραφή Σταύρος Κόλκας και το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24. Έτσι, για το μάτς της χρονιάς εδώ στην πόλη μας. Ναι, με διώξανε γιατί λέει να μην το βάλουμε το Ζάχο πανηγυρί στα γκολ της Τζέλσι. Να κάτσεις να πάω στο μάτς. Όχι. Κάτσε, θα φύγεις με κλούβο. Λίγο δύσκολο. Δηλαδή, 0-3. Λίγο δύσκολο γιατί. Επειδή θα γελάς κιόλας, ξέρω ότι δεν έχεις πάνω σου. Ναι. Είναι λίγο. Εντάξει. Too much. Μια κλούβα και συνοδεία θα θέλεις. Too much. Όπως και το αντίθετο, ας πούμε. Το αντίθετο. Δεν θα είναι. Έτσι, δεν είναι. Απέξεις με κανέναν. Ξέρω εγώ. Πού να πούμε. Απέξεις με κανέναν. Του χρόνου που θα παίζω Ευρώπη. Με κανένα πανετολικό εδώ, ξέρω εγώ, και να χάσει κανένα 0-3 και να είμαι εγώ στούντιο. Το ίδιο θα γίνει. Ναι, τώρα μας ακούν και αργιανάκια, ας πούμε. Έτσι, γιατί έτσι. Όσοι αργιανάκια έχουν βγει τις τελευταίες 12 εκπομπές, ναι, δεν έχουν βγει από το 2011 που είμαι στο Λίμπερο. Ναι. Εντάξει, αυτό καλό είναι. Είπα, εγώ πιστεύω ότι κάθε μέρα θα προστίθονται φίλοι, ναι, στην εκπομπή και γενικά. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τους πάντες και τα πάντα. Έσω έτοιμος, όπως και εγώ φυσικά. Έτοιμο πόλεμος. Πάντα. Γι' αυτό φυσικά. Φυσικά. Όπλα, κράνη, παλάσκες αναλαμβάνουμε. Έτσι, με το έτσι, που μπαίνουμε στο στούντιο. Ακριβώς. Ξεχνάμε την οποιαδήποτε, ρε παιδί μου, σχέση υπάρχει. Έτσι. Αλλά υπάρχει ένα. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχει καταλάβει ο κόσμος ότι δεν γίνεται τίποτα προσχεδιασμένο, ούτε τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, αυτό ούτε φαίνεται, ποιο θα, πειρά, ποιος θα πειράξει ποιον. Πού θα μπει το τσίγκλισμα ή όχι. Δηλαδή το παραπάνω που έχουμε ξεφύγει, δηλαδή αν μας λέγανε παλιά ότι ο Τρέγιας με τον Ζάχο θα είναι στο ίδιο στούντιο, θα μιλάνε για ΠΑΟΚ Άρη, ναι, και το μόνο που θα έχει φύγει, που έχει ξεφύγει είναι ένα βλάκα από την πλευρά του Τρέγια, εντάξει, το οποίο άμεσα ζήτησε 19 φορές συγγνώμη. Καλά, εντάξει εσύ. Έτσι. Εν τη ρήμη του λόγου που λέμε. Πώς. Εν τη ερήμη του λόγου. Ωραία, φίλε, ωραία. Πώς φαίνεται. Εντάξει, τι να κάνω. Παραμορφωμένος είμαι. Θα παραμορφωθείς αγωνιστικά. Ωραία. Στο καμίνι της Τούμπας. Καλά, Τρέγια. Με τον Άρη. Έλα, το μικρούλι τον Άρη. Θα πας στο γήπεδο και θα γεμίσει το γήπεδο με τον Άρη. Που δεν είναι, σιγά, νεοφώτιστος. Εγώ δεν είπα ποτέ μικρούλι τον Άρη. Ναι, ωραία. Δεν θα τον ανέβαζα τόσο θέλω πολύ γιατί είστε αόρατοι. Μικρούλις είναι πιο πάνω από το αόρατο. Αυτά είναι. Λοιπόν, εσείς υψηλώσατε. Και ξαφνικά πάντα, πάτε για πρωτάθλημα, πάτε πάντα για double, πάτε για να πάρετε και το διπυρωτικό. Πάντα είμαστε. Αλλά σας είπα, η απότερη προσγείωση. Ωραία, πάντα είμαστε. Θα τα πούμε συνέχεια. Α, να ξεκινήσουμε. Έχεις δει. Πω, και δεν είναι τίποτα. Ποιος τον ακούει τον άλλον μετά. Δεν μπορώ. Ποιος τον ακούει τον άλλον. Δεν θέλω να τα πω. Ναι, πολύ σωστά, γιατί δεν είπαμε ότι. Είμαι ταυλωμένος. Ναι, δεν είπαμε ότι αυτή η εκπομπή είναι στον αέρα, διότι βασικός υποστηρικτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Και το επαναλαμβάνω γιατί πιστεύω και την Κυριακή που παίζει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και στο ΠΑΟΚ Άρης και γενικά σε όλα τα ματς και Champions League σήμερα χρειάζεται να κάνετε κράτηση για να μπορείτε να βρεθείτε στο Escobar, το οποίο είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας με την παρέα σας, με την κοπέλα σας, με οποιονδήποτε θέλετε να πάτε. Μιλάμε για καθαρό ποτό, μιλάμε για φανταστικό χώρο, μιλάμε ότι όπου και αν κάτσεις στο μαγαζί βλέπεις άνετα τις ματσάρες σε όλες τις διοργανώσεις και μιλάμε ότι ακόμα και το ματς να είναι αδιάφορο, να σε κοιμίζει, mm-hmm, υπάρχουν τόσο σαγηνευτικές, γοητευτικές, εθέρεις υπάρξεις, ναι, ναι, εντός καταστήματος και σαν θαμώνες, αλλά και σαν προσωπικό, ένα μαγαζί
Με λίγα λόγια, που δεν πρόκειται να σε αφήσει ποτέ στην ησυχία σου. Εμείς μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, αξίζει να το επισκεφτείτε, να έτσι. Το δείτε και θα πιστεύω θα μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Και θα βρείτε και το Ζάχο σιγαμένε, σίγαμα, να μην ξαναγελάσει το χελάκι σου ποτέ. Και ο Μανώλης και ο Νίκος υπογράφουν την επιτυχία του. Και ο Μανώλης, έτσι. Έτσι ακριβώς. Για να μην τον αφήσουμε τον Μανώλη, τώρα λέμε όλοι για τον Νίκο, Νίκο, έτσι. Νίκο. Εντάξει. Μανώλης. Παλιός. Στο χώρο και της νύχτας, αλλά πλέον και της μέρας. Λοιπόν, νυχτόβιος. Εντάξει, δούλεψε και μπάρμα πολλά χρόνια το παιδί. Μπάρμαν ήταν. Σε θυμάσαι, Τρέγια. Ναι, φίλε, τη θυμάμαι. Εθιμής. Να μην πούμε. Ο άνθρωπος ήταν μπάρμαν στην Blue Sky. Στην Blue Sky. Του αρέσει που είπα να μην πει πού. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, όχι. Φίλοι μας είναι εκεί. Πριν ακόμα έχεις το δεύτερο υποβασμό, το γνώρισε. Ναι, μπράβο, ρε. Πριν γίνει ο δεύτερο υποβασμό, το γνώρισε. Μπράβο. Μ' αρέσουν ανάμεσα αυτά. Ανάμεσα στο 97 και στο 96 και στο 2003. Σωστά. Εσύ, δηλαδή, ό,τι έτσι έχει σημειολογικά μπορεί να θυμηθεί είναι σχέση με του υποβασμού του Άρη. Κατά τα άλλα, δεν ασχολείστε με τον Άρη. Μα δεν έχει επιτυχία. Μα δεν ασχολείστε. Να θυμηθώ τι. Μα δεν ασχολείστε με τον Άρη. Η τελευταία επιτυχία σου είναι το 70 που γεννήθηκα. Πανάθεμά με τον είπα τον πατέρα μου. Ναι. Ρεσί μπαμπά. Ναι. Πριν συγχωρηθεί ο άνθρωπο, τώρα έχει 10-11 χρόνια που έφυγε. Ωραία. Να είναι καλά όπου είναι. Ωραία, εννοώ. Και Γιώργο. 11 χρόνια είπε. Το 2006, ναι, 7 Δεκεμβρίου. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Νεότατος, έφυγε 66 χρονών. Τον είπα, καλά ρε πατέρα. Δηλαδή δεν γινόταν να πιείσαι τίποτα, ξέρω εγώ, ρετσίνες 4 μήνες μετά. Να μην είμαι εν ζωή. Ναι. Όταν έχει πάρει ο Άρης τίτλο. Βρισκόμουν, δηλαδή 1η Μαρτίου έχω γεννηθεί το 70. Έτσι, και ο Άρης το πήρε Ιούνιο του 70. Μάιο του 70. Ναι. Ήταν με τον ΠΑΟΚ. Ναι, δηλαδή ήμουνα τριών μηνών και δεν το συγχωρώ ποτέ του πατέρα μου αυτό, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας προβοκάτορας μου λέει, προβοδάει από ποιος είναι, λέει, καλό θα, αν τώρα που το σκέφτομαι, λέει, καλό θα ήταν να είσαι και εσύ, λέει, την Πέμπτη στο στούντιο. Απλά μετά τον ντου θα λείπεις για καιρό. Πες τον προβοκάτορα ότι αν είσαι εσύ στούντιο, φεύγω εγώ, φίλε. Ναι, δεν γίνεται. Τρία παιδιά έχω και θέλω να τα μεγαλώσω. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Να μπούμε λίγο. Δηλαδή είναι σαν να λέει τώρα ο συγκεκριμένος που δεν ξέρω εγώ ποιον λες. Ναι. Να παίζει. Που να ήξερες κιόλας. Να παίζει. Εντάξει, αυτά προσωπικά δεδομένα. Να παίζει, ας πούμε, Άρης Ολυμπιακός. Έτσι, να έχεις το αλκά σου να είναι κανένα 0-1. Ναι. Να έχεις κάνει πορεία πρωταθλητισμού, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί. Έτσι, να έχεις, ξέρω εγώ, 10 στα 10. Ναι. Και να σου έχει κανένα 0-1, ξέρω εγώ. Και να είμαι εγώ στούντιο μαζί σου. Και να πανηγυρίζει. Και να αρχίζω τις τρέλες. Και να πανηγυρίζει όπως στον Παράς που πήγατε με το Πανό, ας πούμε. Ναι, τον Παράς δεν πήγαμε με το Πανό και ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στο εντιμότατο σωματείο του Ολυμπιακού. Ηρωνικά. Ηρωνικά, γιατί είμαστε εφευρετικότατος λαός. Αλλά θέλω να μας πεις. Ναι. Ηρωνικά, βέβαια, μπορείς να στείλεις έναν οπαδό σου με ένα τέτοιο και όχι να πάει ένα πούλμαν. Φαίνεται θα ήταν βαρύ το πανό. Μα θα ήταν βαρύ για να. Έπρεπε να γίνει πιστικό. Ναι, ήταν πιστικό. Ναι. Και πιστικό και... να μείνουν και οι αρχηγοί. Ναι. Έπρεπε να τη φάνε και οι γάβροι. Α, μπλόφα. Ναι, βέβαια το θυμηθήκατε αυτό είναι καλό σαν επιχείρημα. Το θυμηθήκατε μετά από 35 χρόνια. Είναι πραγματικότητα. Και για αυτούς που δεν γνωρίζουν, είναι η πραγματικότητα ότι εκείνη την ημέρα, πέρα από την πίκα που κάναμε και τη μεγάλη καζούρα στο συμπολίτη, κοροϊδέψαμε μέσα στα μούτα του και μέσα στην κερκίδα τους και τους οπαδούς του Φατάουλ. Ναι, τους κορυδέψατε όσο μπορούσε να πάει ένας οπαδός. Χαμπάρι δεν πήρανε, σε λέω. Ήταν εδώ η αρχική, όλα τα κεφάλια ήταν. Χαμπάρι δεν πήρανε τα κορόιδα, σε λέω. Ναι, καλά, τότε δεν υπήρχε ούτε και τόσο δημόσιο. Είχες την ευκαιρία, κύριε Ντρούλινγκ μας, να πάρεις τον πρώτο σου τίτλο σε επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ήταν το πρώτο επαγγελματικό μετά πρωτάθλημα. Το 28-32, τότε που ήταν χαρά, λίγο μετά την επανάσταση. Όλα μετράνε, κύριε Τρέγκια. Τότε έπαιζε και εσύ. Πέντε ομάδες και έξι. Δεν πειράζει. Όχι, εσύ έπαιζε με εσύ. Εγώ δεν ντρεπόμουν να το λέω. Δεν πειράζει. Εμείς δεν ντρεπόμαστε ούτε ή αποτρέπεται. Τέλος πάντων. Ωραία. Για τον Ολυμπιακό. Λέγε ότι έχει το 1928 ρε φίλε πρωτάθλημα. Τρία πρωτάθληματα έχω. Εσύ δεν άκουσα. 100 θα μου γίνει. Ναι, ξέρει τι, Τάσο. Δεν άκουσα ποτέ να λες ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει 44, έχει 28. Για τον Άρη μόνο λες. Μα λέω για τον Ολυμπιακό ότι από τα 44 που έχει, τα 46 είναι πέτσινα. Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Λες για τον Άρη δεν μετράνε γιατί ξεκινάει από το 59. Ναι. Ο Ολυμπιακός από το 59 φυσικά δεν είχε 44 γιατί αν είχε 44 από το 59 μέχρι το 2013 μέχρι το 2003 πρέπει να παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Έχει πολύ λιγότερα από το 59. Ωραία, πόσα θες να έχεις, ρε φίλε, τρία. Όχι, όχι. Λέω Ολυμπιακός, αν με την ίδια λογική δεν έχει 44, πόσα δεν έχω ξεκάμπα. Πόσα παίζουν, πόσα παίζουν. Τρία έχω, δεν θέλω. Τρία έχω τρία δώσω. Και πάω για το τέταρτο. Τρία να σου δώσω. Πάω για το τέταρτο. Ένα κύπελο. Ένα κύπελο τέσσερα. Έχω διπλούς τίτλους. Ναι. Γεια σας. Στα κύπελα. Γεια σας.
Όχι. Γεια σας! Διπλούς τίτλους έχω, ρε φίλε. Τρία τι να κάνουμε. Τρία πρωταθλήματα. Διπλούς τίτλους έχω. Τρία πρωταθλήματα. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Τρία πρωταθλήματα. Τι να κάνουμε. Κάτσε να γίνω τέτοιο. Τρία δεν χτυπάει, εδώ είναι και βαρύ. Και επειδή για να ολοκληρώσουμε λίγο το μπαράζ του Βόλου. Ναι. Το 1980. Πήγες, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο τον έχει πατήσει τον κόκκινο. Τον έχει ξεφτυλίσει. Τα δοκάρια με στα μάτια. Κατηφορίζει το γήπεδο. Ακριβώς. Υπέρ του Άρη. Ο Άρης έχει παίξει την μπαλάρα τη ζωή του. Έχουν μείνει ήταν η καλύτερη ομάδα γι' αυτό. Έχουν μείνει έκπληκτοι. Λίγο, αλλά καλύτερη. Και είναι τόσο τρομοκρατημένοι ναι. όσο όταν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη για να παίξουν ματς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ναι. στη δεκαετία 70-80. Ωραία. Τόσο τρομοκρατημένοι. Ωραία. Είτε μας και το δεύτερο ημίχρονο. Τι έγινε στο δεύτερο τρέγια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Βάλαν την πρώτη επίθεση γκολ και τελείωσε το ματς. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει. Πάλι δοκάρι είχαμε. Δεν υπάρχει. Τρίτο δοκάρι είχαμε. Δεν υπάρχει. Σε ξέσκησε ο Ολυμπιακός. Τίποτα, λάθος. Όλο τυχαίο θα πω εγώ. Τι να κάνουμε. Για να μην δηλαδή, είμαστε συγγνώμη, και επιλείψιμοι. Δύο εισάξιες ομάδες που αν ψεύω ήταν λίγο καλύτερος ναι. δεν μπορούν να έχουν από ένα ημίχρονο. Που στο δεύτερο είχε και ευκαιρία. Εγώ πάντως έναν ενεργεία τότε ποδοσφαιριστή. Ναι, τι είπε ενεργεία. Ο οποίος έπαιξε. Έπαιξε στο, και τι είπε. Έπαιξε στο μπαράζ του Βόλου. Αχα. Μου είπε τι έγινε στο ημίχρονο. Α, σου είπε στο ημίχρονο. Και δεν γιατί δεν έγινε δεν αυτό. Μπορώ να σου το πω αέρα. Ωραία. Και γιατί αυτό που έγινε στο ημίχρονο, μου αρέσουν αυτά. Mm. Δεν έγινε από την αρχή. Γιατί έπρεπε να γίνει στο ημίχρονο. Γιατί ήταν μεγάλο το κάρφο. Α, ήταν μεγάλο. Ενώ στο να πω στο ημίχρονο ήταν μικρό. Θα ήταν μεγάλο το κάρφο. Εντάξει. Εντάξει, καλά τα λέει τα ηχθήρα. Φίλε τώρα ενεργεία ποδοσφαιριστή. Που έπαιξε στον μπαράζ. Δεν μπορώ να πω όνομα. Τι να πω, εντάξει. Δεν γίνεται ό,τι να θέλει πω. Να θα στο πω στο διάλειμμα. Εντάξει, ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας. Εγώ πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι σε εκείνο το μάτσο άρεσε ήταν άτυχος. Όπως και εσύ είπες, στο ημίχρονο έπρεπε να ήταν 2-3-0. Ναι. Ατύχησε. Και στο δεύτερο οι άλλοι βάλαν στο 46 την πρώτη επίθεση γκολ. Μετά από εκεί και πέρα. Μετά σε παίρνει και λίγο από κάτω. Ναι, ήταν φιλικό. Ναι, φιλικό, μπαράς φιλικό. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ενώ εσείς το κάνατε καζούρα με τον τέτοιο που πήγε μισή θύρα 4 και όλα τα κεφάλια και τα τότε αρχηγικά κεφάλια ήταν εκεί πέρα. Ήταν καζούρα. Η αλήθεια πειράζει, γι' αυτό αντιδράει και ο Νίκος ο Μπουγάτσας. Τι λέει ο Μπουγάτσας. Και μου στέλνει μήνυμα εδώ και μου λέει. Διάβασε το. Πιστεύω έχει πτυχίο καθηγητή προπαγάνδας της Οξφόρδης. Μπράβο, του συμφωνώ, συμφωνώ. Μα συμφωνώ, καλά τα λέει ο Νίκος. Καλά τα λέει, αλλά παίρνει την απάντηση, Νίκο. Κοιτάξτε λίγο, παιδιά. Εδώ τα προπαγάνδα. Θέλω όμορφα και ήρεμα να μάθετε και να μπορείτε να δέχεστε την αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια τη είναι δικιά αυτή, σου αλήθεια. Αυτή που λέει ο Τάσος Τρέγιας για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Άμα το λέει ο Τρέγιας, έτσι θα είναι, παιδιά. Μπορώ να σας πάω και στον ενεργεία τότε ποδοσφαιριστή το 1980, ο οποίος παραδέχτηκε μπροστά μου και παρουσία άλλων τριών μαρτύρων. Ότι το μάτς ήταν πολύ φιλικό. Ο ενενεργία, υπέρ του Ολυμπιακού. Ο ενενεργία έχει να σου πει τίποτα. Ανάβες. Έχει να σου πει, δεν θυμάμαι ποια χρονιά είναι για το μάτς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα και μετά τον τελικό στο καπάκι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Για ποια λέτε. Μία χρονιά. Με τον Ριζαντέμπε, λέτε. Όχι, πολύ. Για πιο παλιά λέω εγώ. Πιο παλιά. 2-1 στην. Ο Τερζανής πρέπει να έχει βάλει τον γκολ. Ένα τέτοιο που. Οχ, να το. Το έχασε. Ναι, θα λέμε και αυτά. Θα λέμε και έχουμε και Champions League, έτσι. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, θα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Έχουμε ειδησιογραφία, έχουμε κύπελο. Έχουμε φυσικά και για τα μάτς που περάσαν του Σαββατοκύριακου να πούμε. Γιατί αλλιώς είναι τώρα όταν τελειώνει το χθες το μάτς και μετά από μισή ώρα έρχεσαι να κάνεις εκπομπή και αλλιώς θα βλέπεις μία μέρα αργότερα. Έχουμε τα μάτς του Σαββατοκύριακου που έρχονται. Με δεδομένο την Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή. Δύο εκπομπές είναι Τάσο. Σαββατοκύριακο έρχονται μάτς και ωραία μάτς. Δηλαδή μπαίνουμε, αρχίζουν και τα ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ. Και ο Άρης αρχίζουν. Μου είπε ένα ωραίο ένας φίλος μου, ο Χρήστος, ο Κότσης το μεσημέρι, ότι του Άρη τα μάτς πραγματικά να τα βάλει σε βαθμό δυσκολίας πηγαίνουν σκάλα-σκάλα. Δηλαδή ναι. Το πρώτο ήταν ας πούμε το θεωρητικά πιο εύκολο με τη Λαμία. Το δεύτερο είχε ένα βαθμό δυσκολίας περισσότερο με τη Λάρισα. Το τρίτο με τη Λιβαδιά ακόμη πιο δύσκολο. Ναι. Το τέταρτο με τα Γιάννενα, γιατί είναι και εκτός. Δεν πιστεύω ότι τα Γιάννενα είναι καλύτερη από τη Λιβαδιά, αλλά επειδή είναι εκτός είναι πιο δύσκολο. Πέμπτος έρχεται η Τρίπολη, δηλαδή ακόμη πιο δύσκολο. Έκτο πάμε στον Πανιόνιο και αρχίζουν δηλαδή σαν σκάλα, σαν να ανεβαίνει μια. Αρχίζει τιμωρία. Και εντάξει, άμα αρχίζει τιμωρία θα το δούμε. Αρχίζει τιμωρία. Λέω ότι ο Άρης σε βαθμό δυσκολίας και αυτό είναι καλό. Όχι. Πραγματικά. Τι έγινε, έπεσε το. Οχ. Έχουμε τέτοιο. Τίποτα. Έχουμε. Πάμε. Λοιπόν. Τίποτα. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Ξέρεις, δεν έγινε τίποτα. Λίγο υγράθηκε το στούντιο. Που να ήταν και. Ναι, τέλος πάντων. Δεν θέλω να το πω γιατί θα μπει εξ πάνω. Θα μπει εξ πάνω στη. Κοίταξε η εκπομπή. Ναι, μόνο για εξ. Αυτό τώρα ευτυχώς εντάξει, μια στάλα δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, λέω ότι για να τελειώσει η σκέψη μου ότι
πραγματικά ήταν πετυχημένο αυτό που είπε το φιλαράκι μου ο Χρήστος, ότι είναι σαν να ανεβαίνει μια σκάλα ο Άρης. Δηλαδή, ο αριθμός δυσκολίας των αγώνων ανεβαίνουν, κάθε μάτς γίνεται πιο δύσκολο, με βάση εννοώ τη δυναμική των ομάδων. Και αυτό είναι πολύ καλό, πραγματικά, αν το είχαμε σχεδιάσει, και για όποια ομάδα να είναι, αν το έχεις σχεδιάσει, θα έλεγες ότι έτσι θέλω να πάει. Και μπαίνει βέβαια ανάμεσα σε αυτό και το μάτς του Κυπέλλου, που άθελες και το πρώτο σχόλιο μου εδώ πέρα. Διάλειμμα γρήγορα. Ναι, ναι. Για να πάμε και στο διάλειμμα. Ναι. Το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι Άρης ΠΑΟΚ όταν παίζουν ή ΠΑΟΚ Άρης, φυσικά θέλουμε τη νίκη και ο ΠΑΟΞης και ο Αριανός. Πάντα θα υπάρχει το γόητρο. Σκάκι να παίζουμε, τάβλο να παίζουμε, μπυρίμπα να παίζουμε. Ξέρω από τον Παστόρο ότι είναι αδιάφορο και να παίζουμε και ίδιο. Για μένα, αν μου πεις, πραγματικά θέλω να κερδίσουμε, δεν λέω ότι θέλω να χάσουμε με τον ΠΑΟΚ προς Θεού. Θέλω να κερδίσουμε το Σάββατο στα Γιάννενα και μετά, εντάξει, θα πάμε να παίξουμε ένα μάτς και να χάσουμε και τα τρία αποτελέσματα είναι μέσα. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Εντάξει, μια πρώτο σχόλιο. Θα δω και τι θα πεις. Εγώ το πρώτο σχόλιο ανταπάντηση σε αυτό που ανταπάντηση. Είπατε. Ανταπάντηση. Ναι, με Andrew Link θα το κάνω μετά το break. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τότε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο ακόμη θα φλιαρίσουμε οι δυο μας και θα ανοίξουμε τις γραμμές στο 23-10-287 και 3-8. Όχι, ανοίγουμε γραμμές κατευθείαν και μπορούμε να φλιαρίσουμε και εντάξει, μαζί ωραία, okay, τότε... Έτσι και έτσι, αφού δεν πουλάμε ούτε νερό στην έρημο. Ο, τίποτα, έτσι, δεν έτσι, τι να κάνω. Έτσι φαίνεται. Ένας το υιοθέτησε κιόλα, ένας μπούμος και το έγραψε κιόλα. Σοβαρά. Ναι, και μετά μόλις το την είπα. Λέει, εντάξει, τρόλ ήταν. Εντάξει, ρε φίλε, δεν πειράζει. Άκουσε. Σε όλους δεν μπορούμε να αρέσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Το θέμα δεν είναι ποιους αρέσουν. Το θέμα είναι τι ισχύει. Ναι, εντάξει. Αυτό το κόσμος. Ισχύει, δεν το πούμε εμείς. Εμείς δεν το λέμε, ο κόσμος. Λοιπόν. Διάλειμμα 2310-287-888 από το σταθερό. 6945-287 και 3 οκτάρια από το κινητό με χαμηλή χρέωση λόγω Βαρουφάκη. Και οι ντροπαλούλιδες. FM κενό σχόλιο. Αποστολή στο 54526. Αύριο σας έχουμε εισιτηριάκλες. Πάω Κάρης. Διάλειμμα. Τι έγινε, Βασίλη, σε πέραξε κανείς. Καθαρίζω μπουγάλα, μα γουστάρεις, να ξέρεις. Άμα είναι να δίνουμε κάποιον. Μόνο διαταγή, δώσε και τελείωσε. Πετάω να πούμε το γυαλί του αστιγματισμού 800 βαθμούς, 800 βαθμοί και έρχομαι. Δώσε τα αποτελέσματα, λοιπόν, κύριε Τρέγια. Επειδή έχουμε και Champions Link, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Η στοίχημα.gr είναι εδώ κοντά μας και σήμερα. Μπορείτε να βρείτε στην στοίχημα.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Στοίχημα.gr. Στο κωδικό 1076 στο 45 ημίχρονο Μπαρτσελώνα Αϊτχόφεν 1-0 με ποιον άλλον, Ζάμπου? Μέση στο 32. Με το Μέση στο 32, πώς θα τον έφερε αυτόν τον Καρυπίδης, δηλαδή. Έλα, κοντά ήταν, αλλά δεν. Κοντά, λέει, κοντά. Θα τελειώσω την καριέρα μου στον Άρη. Έτσι. Όπως ο Ροναλντίνιο. Ακόμα έτσι. Έρχεται. Εσείς ποιον ρε... Ακόμα, κάτσε εμείς, ρε φίλε, για σένα μιλάω. Πάμε και εγώ, εμάς. Θα θυμηθώ κάποιον... κάποιον θυμά... Για σένα δεν είναι κακό, ρε. Δεν είναι κακό, να πω και εγώ, ρε. Τον Ροναλντίνιο, ποιος τον έφερνε. Δεν θα έρχονταν να παίξει στον Άρη. Θα έρχονταν επίσκεψη, ρε φίλε. Ναι, κάτι με μια εταιρεία, κάτι θα γινόταν. Όντως δεν έγινε. Κρίμα. Δεν έγινε. Κρίμα. Δεν θυμάμαι εκείνον τον παικταρά, έναν Βραζιλιάνο που θα φέρνατε, αλλά δεν πέρασε ούτε έξω από την Τούμπα. Ποιον, έναν τότε. Μπερμπάτο φέραμε. Ναι, είπα για παικταρά, είπα. Παικταρά, για Βραζιλιάνο είπα. Τρία μεγαλύτερα ονόματα πέρασαν ποτέ, ρε φίλε. Τα τρία μεγαλύτερα. Ποια είναι τα δηλαδή. Ο Ριβάλτο. Ο Ριβάλτο. Και. Και ο Σισε. Ποιο είσαι. Δηλαδή ο. Ριβάλτο είσαι και Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ ήταν μεγαλύτερο όνομα από τον Αμορόζο, δηλαδή. Φυσικά. Εθνική Βραζιλία, ο άλλο έχει 30 συμμετοχέ, είναι ο Μπερμπάτοφ, ο Βούλγαρο μεγάλο. Και ο Λίτιδα. Πλάκα κάνει. Είναι μεγαλύτερο. Δεν συγκρίνεται. Καλά, όντω. Ποιο Αμορόζο μπροστά στον Μπερμπάτοφ. Καλά, βέβαια. Τι λέμε τώρα. Ιντερ Τότενα 0-0 ημίχρονο. Έτσι το βλέπω. Όχι, άσο το βλέπω να λέγει αυτό. Ποιο, το Ιντερ Τότενα. Χωρί να έχω δει φάση. Εγώ το βλέπω διπλάκι. Διπλάκι. Άσο το βλέπω. Διπλάκι, εγώ... βλέπω του πετινί. Λοιπόν, κάνουμε έτσι. Πετινί είναι η Τότενα. Άσο βλέπω την Ιντερ, έτσι το λέω στο ημίχρονο, και 3-0 ακριβές σκορ την Μπαρτσελόνα. Η Τότενα μας πληροφορεί ότι είναι αυτή που το 2011-12. Ναι. Τους είχα 0-2 μέσα στο γήπεδο του. Σωστά. Με τη μισή δεκάδα. White Hart Lane. White, το παλιό του. Το παλιό τους, ναι. White Hart Lane. 0-2 στο 12. Με τη μισή δεκάδα. Και τη βοήθεια του διαιτητή, ναι. Όπως και η Μπενφίκα. Ναι. Για να του δώσει έναν ανύπαρκτο. Ναι, σας φάζω. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικά. Όλοι θέλουν να σταματήσουν το μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν μπόρεσαν να σταματήσουν το αίτητο του ΠΑΟΚ μέσα στο Λονδίνο για 92 χρόνια. Πω, ρε φίλε. Όπως με έγραψε και ένας φίλος και στο Τέκιο και σε μια πορτοκαλική πόλη έχετε. Όχι, δεν έχετε αίτητο. Στις Λεϊσόες.
που είστε η μόνη ομάδα που χάσατε από ομάδα γάμα εθνική. Εσείς είστε οι μόνοι στην Ευρώπη. Έχετε άλλο ρεκόρ αυτό, εντάξει. Είστε 92 χρόνια, όντως αίτητοι στην, πώς λένε, στο Λονδίνο. Πάμε αλλά λίγο, είστε και οι μόνοι. Πάμε λίγο σε κάτι ενδιαφέρον. Έκανε ένα σχόλιο, ήθελες και να ανοίξουμε τις γραμμές. Ναι, σχόλιο για ποιο διάθεση. Για το Παοκάρης. Εδώ να πω γιατί αρκετοί ρωτάν. Αρκετοί. Σχόλιο μου, βέβαια. Δώσουμε ένα λεπτό και ούτε λεπτό. Και ένα φυσικά δεν είναι δίκαιο. Γραμμές είναι ανοιχτές, είπαμε. 23, 10, 27 και 37. Σωστά. Όμως δεν δικαιούται ο Άρης εισιτήρια, γιατί ρωτάνε, επειδή είναι κύπελο μπάσκετ, δικαιούται εισιτήρια. Δεν δικαιούται και να, και να είχε δικαίωμα εισιτήριων ο Άρης. Νομίζω ότι η αστυνομία και βάσει νόμου βασικά δεν απαγορεύεται μετακίνηση. Ναι. Ξεχάσετε τα δηλαδή αυτά τα. Βέβαια στην Καβάλα, όταν απαγορεύτηκε η μετακίνηση, είχατε βγάλει κάτι προσκλήσεις για γάμο και είχατε πάει 2-3 χιλιάδες. Ναι. Σας άφηνε αστυνομία και περάσατε. Σε ποιο μάτς λες? Πριν πέσετε, πριν τα τελευταία. Α, ναι, έχει καμιά δεκαετία χρόνια που και τώρα και στη Λαμία στην αρχή απαγορευτεί και ναι. Στην Τούμπα γιατί δεν έρχεστε? Δώστε μας καμιά πρόσκληση. Δώστε καμιά. Μα δεν σας δώσα στην Καβάλα εισιτήρια. Εδώ ελάτε. Πήγατε στα Θεωρία. Θα έρθετε εδώ στο Χαρλάο στο δεύτερο γύρο. Ο ελάτε εσύ. Σε έρθω μια αγωνιστική ρε. Θα σε πάρω εγώ ρε τρέγα. Άντε να σας δω. Θα σε πάρω στα επίσημα ρε τρέγα. Αύριο θα έχω εισιτήρια. Κληρώνω εδώ εισιτήρια. Πάω Κάρης. Να τα πάρει Αργιανό. Μπράβο ρε. Συντονιστείτε εδώ αύριο 8 η ώρα στη Μαρμίτα, ράδιο Μαρμίτα με Τρέγια και Ντρούλινγκ. Πάω Κάρη εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια? Από αύριο. Πόσα, δεν ξέρω. Το μίνιμουμ 3. Μπορεί να είναι καμιά ταλιρούμπα. Έτσι, καλό είναι. Αλλά είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός που πέφτεις σε μεγάλους αγώνες. Γιατί τι θα γίνει? Θα έρθει μέσα στην Τούμπα και έχω να παίξω. Καλά, εσύ έχει δύο δεκάδες. Τι σε έχω με την Τζελσούλα. Με την Τζελσούλα που θα την ξεσκίσω. Θα την ξεσκίσω την Πέμπτη. Έχω με τη Χάρτινη και αυτή θα τη σκίσω. Γιατί είναι από χαρτί. Ναι. Την Κυριακή. Καπάκι έχω με σένα. Εκεί υποχρεωτικά. Ναι. Δεν μπορώ να σου ρίξω τέσσερα. Πρέπει να κάνω rotation. Κάνε rotation. Το ότι θα κερδίσω είναι δεδομένο. Δεδομένο. Ναι, ναι. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Έχει εξάλλου και δύο εντεκάδες. Μην φοβάσαι. Βάλε τη δεύτερη. Δυόμιση, να μην σου πω. Άρα βάλε τη δεύτερη. Σου λέω rotation να κάνω. Βάλε τη δεύτερη. Rotation με τον Κίτσιου θα σε παίξω. Βασικά δεν. Με τον Κίτσιου, το Μαλεζά και τον Γλύκο θα σε παίξω. Θέλω να δω άμα παίξα έτσι και βάλει κατέβει κανονικά. Δεν σε βλέπω ευχαριστώ βράδυ να είσαι Τετάρτη. Περίπτωση μέσα στην Τούμπα. Να, κάνουμε, να δώσουμε ένα τώρα παρακαλώ, από ένα φίλο παρακαλώ, που λέει ότι έκλεισε το μαγαζί του γιατί έχει επεισόδια. Είναι στη Βενιζέλου το μαγαζί του. Κάτι γίνεται, παιδιά. Έχει επεισόδια, λέει, γίνονται κάτι διαδηλώσεις. Αυτά σημαίνει για τον Παύλο Φίσα. Κάτι α, γι' αυτό είδα μια δημιουργία. Και γίνεται χαμός, λέει, μου λέει, κλείσαμε στόρια. Βενιζέλου έχει. Βενιζέλου, γίνεται χαμός. Κοντά μας. Είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πιο κέντρο δεν γίνεται. Και γίνονται, λέει, μεγάλα επεισόδια. Πάω Κάρης δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Ναι. Για τους επιτίδες που περιμένουν. Δακρυγόνα και τα λοιπά, λέει. Κατάλαβα. Κατάλαβες τι έγινε. Όσοι είχαν μαγαζιά εκεί. Άντε πάλι ο Κοσμάκης στη Θεσσαλονίκη να αναπνεύσει τους καρκίνους, τους λιγμένους. Άντε πάλι. Μία από τα αποτέλεσμα. Και εκεί λοιπόν, και μαγαζιά. Ήθελα να πω. Ναι, και έχουμε ότι, και γραμμή. Ναι, έχουμε. Θα πάρουμε τώρα τις γραμμές τώρα. Ναι. Ναι. Δύο έχουμε. Είναι δεδομένο ότι θα χάσει μέσα. Είναι ο νόμος της Τούμπας. Και στο Χαρελάου, θα είμαι. Θα είναι ο νόμος του Χαρελάου. Θα είμαι ελαστικός μαζί σου, ρε φίλε. Ναι, ελαστικός θα. Κοίταξε λίγο. Πρόσεξε, μην γίνει ελαστικό τίποτα άλλο. Επειδή θα παίξει. Μέρος του σώματός σου μην γίνει ελαστικό. Εντάξει, μπορεί, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Φυσικά, ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, εγώ έχω μαύρους. Έχω. Μπορεί να κάνω ελαστικό το λάσο. Το λάσο είναι ελαστικό. Και ο Βαρέλα. Πρόσεξε λίγο τώρα τι γίνεται. Έχει και. Είναι ανοιχτός. Επειδή θα παίξει το πρώτο σου ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι? Το πρώτο σου ντέρμπι. Α, για σένα είναι ντέρμπι. Για μένα είναι ένα μάτς με μια νεοφώτιστη ομάδα. Σωστά. Γιατί είσαι εσύ η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ. Τρεις ομάδες. Η Μπαρτσελόνα είναι ομάδα η οποία δεν έχω πέσει ποτέ στην Ναι, μεγάλη. Ούτε στη Γάμα. Τι σημαίνει αυτό? Ούτε απουσία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, φίλε, ότι είμαι. Όποιο πέφτει είναι μικρή ομάδα. Ότι άρα η Μπάγκερ είναι μικρή ομάδα. Η Μάντσεστερ. Αυτό το διεκδικεί. Η Μπάγκερ είναι μικρή ομάδα τότε. Η Μάντσεστερ είναι μικρή ομάδα. Αυτέ όλε οι ομάδε. Είναι μικρέ ομάδες. Είναι όντω. Το ότι έχουν μια ιστορία και τίτλους ευρωπαϊκούς δεν αναιρούν τη ρετσινιά της ομάδας η οποία οδηγήθηκε σε κατηγορίες με χωράφια. Είσαι σαφέστατος. Ο Λοφίσκους, ορεινές περιοχές, τρακτέρ, αλωνιστικά μηχανήματα μπράβο, και τα λοιπά. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πες για το μάτς τώρα, για την Τετάρτη, για να πάμε στις γραμμές. Χαρελάω λοιπόν. Όχι, για την Τούμπα λέμε, στο Χαρελάω. Τούμπα είπα, έχεις χάσει. Με rotation. 1-1, 2-0 θα φάσει. 2-0. Χαλάρα, χαλάρα. Δεν έχω φάει γκολ ακόμα. Χαλάρα, δεν κάτσε. Δεν έπαιξε καμιά σοβαρή ομάδα.
Έτσι, στο Χαριλάο, επειδή θα είσαι αγχωμένος. Αγχωμένος γιατί θα παίξει το πρώτο σου ντέρμπι. Ναι. Μετά από 4 χρόνια που σου αυτά έχω παίξει ντούμπα. Πώς δεν θα είναι ντέρμπι σε ντούμπα. Ναι, εντάξει, στο Χαριλάο σου. Α, στο Χαριλάο θα χάσω. Ναι, εκεί, εκεί, επειδή θα παίξει κλότσο σκούφι. Κλότσο σκούφι θα παίξω εγώ. Ξέρει ότι όταν είναι δύο ομάδες και η μία είναι αγχωμένη, πάντα κερδίζει η ποιότητα. Ποιότητα λοιπόν. Υπερτερεί ο ΠΑΟΚ κατά 80%. Μπαίνει να το δούμε και στο γήπεδο αυτό το πράγμα γιατί εγώ τα βλέπω ακριβώς αντίθετα. Αυτά όλα που κάνουμε είναι υποθέσεις και οι δύο. Σίγουρα. Ναι. Είναι εικασίες. Είναι εικασίες. Μην το πεις, έτσι, πάλι είναι στα οφίτσια θα σε κάνω. Έως οπαδικές προτιμήσεις. Καλά, έτσι, αυτό είναι εντάξει. Έτσι, λογικό είναι και εγώ θέλω να σου ρίξω 5 και εσύ θες να μου ρίξω 10. Εγώ θέλω 10. Να κάνει hat-trick ο Κλάους. Μπορεί να κάνει hat-trick αν είναι 0-5 στο ημίχρονο. Μπορεί να κάνει hat-trick. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι. Δεν το έχω κάνει. Καλησπέρα, φίλε. Για να πάμε στον πρώτο φίλο. Ναι, σ' ακούμε, ρε. Έλα, φίλε μου. Έλα, τα σάντα μα πάει στι μονάδε. Καλησπέρα, τι έγινε. Καλά, καλώς... καλά, παλικάρι, πού είσαι. Λοιπόν, άκουσε με, με την μπλούζα που με χάρισε, είμαι έξω να πω. Δεν ξέρω αν κατάλαβε. Νίκο, είσαι. Ναι, αγόρι. Γεια σου, ρε, Νίκο, πειράτη, πού είσαι. Πού να είμαι εδώ, Καλαμαριά, ράζω πίνω φραπεδιά. Σήμερα δεν έχω δουλειά. Σα είχα πάρει και πεθάρα σαν γέρα τότε πάνω πηρεσία που ήμουν. Με τον άλλονα. Λοιπόν, θέλω μια εξακρίβωση γιατί υπάρχει λόγο σοβαρό. Είσαι εσύ με στα πράγματα. Αν και έχω μάθει, θέλω και από σένα να ακούσω. Το μάθημα με του χάρτινου είναι πραγματικά 8.30 ώρα. Ναι, 8.30 τα πόδια. 8.30, εγώ το ξέρω. 8.30. Αλλά σίγουρα και κρυμμένο δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι κρίση, ναι, βρε, όχι εισιτήρια κληρώναμε χθε, σου λέω. 8.30 αρχίζει το μάθημα και τελειώνει 10 δηλαδή νορμάλ. 10 παρατέταρτο. 8.30 10 και 4. Και 20. Ναι, αγόρι να μου ρωτάω γιατί ξέρεις τι, για άμα είναι αντικοπανίσω να μην πάω πάνω, κατάλαβες, για να πάω να δω το μάζι, αυτό σε λέω. Ναι. Άμα είναι για να πάρω ή να πάρω άδεια από αυτούς εκεί πάνω, είναι αυτό και θέλω να ξεκριβώσω. Όλα καλά τα σούλη. Όλα καλά, Καρτάση μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, να σε καλά. Άκουσα με λίγο, καμιά μέρα θέλω να περάσω εδώ από τα μέρα που πιούμε ένα καφεδάκι, ρε φίλε. Να περάσει. Να βάλουμε τα καβασάκια να πούμε μπαταρίες και χωρίς και να κάνουμε έτσι καμιά φορά. Όποτε γουστάρεις, Νικόλα, να περάσεις. Απλά να μου πεις πότε θα έρθεις να έχω και πτυφούρ να βουτήξεις τον καφέ. Όχι, εσύ να έρθεις. Εδώ από τα μέρα μου, ήρθα σε δικαστορικό μου, έχει πρόβλημα λίγο να πούμε. Καλά. Καλά, κατάσταση. Εδώ το κινητό μου δεν το έχεις, ρετάσου. Έλα. Το κινητό μου δεν το έχεις. Πώς δεν το έχω, ρε. Πάτε από 100 χρόνια σας παρακαλώ. Περάστε μια μέρα εδώ από την περιοχή, άμα και απέναντι την περιοχή και όλα μαγαζάκια, να πάμε να ακούσουμε και μια ροκιά εδώ. Και μετά να πούμε φυγέτε, δεν κρατάω. Έγινε Νικολάκη, Νικολάκη, να είσαι καιρός αγόρι μου, θα τα πούμε. Άντε, άντε, περιμένω, καλό. Γεια σου, Καρτασάκη, γεια σου. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε, αγαπητέ κύριε. Με την ευκαιρία, χαιρετώ τον Νικόλα τον Πειρατή. Έτσι. Είμαι ο Πασχάλης Ολυμπιακός. Είσαι ο Πασχάλης ο Ολυμπιακός, ο φίλος του Άρη. Φίλος του Άρη. Όχι, φίλος του Ολυμπιακού. Είσαι και λίγο φίλος του Άρη. Αγαπάω τον Άρη. Είναι άμπραβο, άμπραβο. Το λατρεύεις, δεν είναι κακό. Κοίτα, δεν είναι παράξενο. Εδώ ο πρόεδρος του Άρη αγαπάει τον Ολυμπιακό. Έχετε πολλά κοινά μεταξύ. Δεν είναι κακό. Είναι φίλος του Βρίζα γι' αυτό. Βεβαίως και ο Βρίζας αγαπάει τον Ολυμπιακό. Απλά δεν είναι στον πάγο μας. Ήταν πριν. Ήταν. Κάθε μέρα τα ίδια λέμε, Βασίλη. Τι έκανε. Παρακαλώ κύριε Πασχάλη. Εγώ γεννήθηκα Ολυμπιακός γιατί ήταν ο νόμος μου μέσα στη διοίκηση. Λοιπόν, και κάποια στιγμή που ήθελα να αθληθώ πήγα στο σωματείο του Άρη. Οπότε αγάπησα και τον Άρη. Λοιπόν, προηγουμένως άκουσα ότι μίλησες για τη Σούλα. Τελσούλα. Ποια Σούλα? Είναι Τσελσούλα, επειδή μου την είπες. Τσελσούλα, ρε φίλε. Τσελσούλα. Τι είναι τώρα, μέσα στην Τούμπα είναι Τσελσούλα. Τσελσούλα. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Την ΑΕΚ την έκανε χάρη την Κούρλα, τον Άρη τον έκανε Ρούλι. Ρούλι δεν είπα, για Ρούλι δεν είπα. Όχι, όχι. Ρούλι δεν είπα. Το παλικάρι σου. Για Τσέλσι και για ΑΕΚ είπα, για Άρη δεν είπα. Δεν είπε, Άρη δεν είπε. Δίπλα είναι. Το παλικάρι δίπλα σου ποιο είναι? Είναι ο Ζάχος ο Ντρούλι που κάναμε τις τηλεοπτικές εκπομπές με τον Θουβού. Ο Ζάχος. Λοιπόν, παλικάρια, αν τον αγαπάτε, πριν φύγει από το στούντιο, κάντε τον αλκοτέστ. Γιατί αυτά που λέει, μόνο σουρωμένο θα τα λέγε. Το Ζαγόρα λε. Για το βράδυ. Εσένα λέω που την Τζελσούλα τη Λεσούλα. Εγώ, εντάξει, ναι, φίλε, οκ. Okay. Εγώ πάντως αντέχω εντάξει, να πούμε. Κάνει το λογόντα το λέει. Να ξέρεις, Πασχάλη που δεν σε λένε Πασχάλη και που είσαι Ολυμπιακός αλλά αγαπάς τον Άρη. Εγώ να ξέρεις ότι μπορώ να πιω δύο μπουκάλια και να σου μιλάω όπως σου μιλάω καθαρά τώρα. Λοιπόν, φίλε, με την. Φίλοι δεν είμαστε, γνωστοί είμαστε. Εντάξει, άκουσα δεις. Ακούω. Είσαι φίλος ραδιοφωνικός. Ραδιοφωνικός φίλος. Ναι, ναι. Άντε, μπράβο. Εγώ ναι. Ξέρω τι λέω. Ναι. Λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία θα σου στείλω με τον Γιώργο τον, που κάνει την εκπομπή 11 με 1 τον κόρη στο μυαλό μου. 11 με 1 δεν έχουμε εκπομπή εδώ στο Λίμπερο. Έχεις από το Κυριακό.
Α, το συζυρίγο λες. Το συζυρίγο. Ναι. Θα σου στείλω μια λεξιακή πράξη, όπως με λένε. Έγινε. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, και χαμηλά την πάλα, γιατί άμα, άμα αρχίσουν οι σφαλιάρες από την Πέμπτη, μετά θα ξέρεις που να κρυφτείς. Δεν θα έχω σταματημό, πες του τα. Έγινε. Εγώ θα σου στείλω με τον Γιώργο το Συρίγο ένα ρολό ταμιακής για ενθύμιο, να το έχεις. Καλά. Και ένα κύπελο παγωτό. Άντε, καλό βράδυ. Να πάμε στον καλά, επόμενο. Να σε καλά, τη σεύγα, τη σεύγα θα είναι ποιοτικό. Να σε καλά, στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Γεια σου, φίλε και εσύ. Λοιπόν, εγώ είμαι Αριανός. Ναι. Ζάχο. Ναι. Αυτά δεν είναι ντέρμπι που παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Ξαναβρισκόμαστε με τον έρωτά μας. Έτσι. Έτσι. Είναι μια άλλη προσέγγιση, πιο ερωτική. Κοίταξε λίγο. Έρωτα, έρωτα εννοεί και αυτός που έχει το παθητικό ρόλο, να ξέρεις. Ναι. Από κάτω. Μην του δίνεις ασύς. Καλά, εσύ τώρα ονειρεύεσαι. Λοιπόν, δεν είναι κακό να έχει παθητικό ρόλο και να γουστάρει. Δεν είναι κακό να βγάζει καψούρα. Δηλαδή να λες, καψούρα, δηλαδή δε λες ότι θα τους, θα τους μέσα έξω θα τους κερδίσουμε. Πες το, εάν δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Δια της ατόπου απαγωγής εμείς μέχρι στιγμής βάζουμε μέσω όρο 2 γκολ. Μην ελληνικά ρε φίλε, τι είναι η απαγωγή. Μην το λες αυτό. Τι είναι η απαγωγή. Είπες απαγωγή και θα καλέσει το 100 αυτός. Είπες απαγωγή και ήταν έτοιμος να καλέσει το 100, μην το λες έτσι. Μας είπες ότι μιλάμε στον τόπο, μας είπες ρε Καρντάση ότι μιλάμε στον τόπο και μας απήγαγες. Μιλά ελληνικά ρε φίλε. Επειδή πήρες δύο Αλβανούς στην ομάδα σου δηλαδή και 18 Ισπανούς, ξέχασες τα ελληνικά σου. Ενώ όλοι οι Έλληνες είναι οι δικοί σου. Όλοι οι Έλληνες είναι. Πολλούς έχω από σένα. Το βράδυ αόρα. Το βράδυ, το βράδυ που πες την αόρα τι είναι. Δεν τους βλέπεις. Λοιπόν, λέει ο άλλος εμείς μέσα θα βάζουμε πιο γκολ σε κάθε παιχνίδι. Άρα, ο Γκάμα και ο Γκαρσία, από Γκά είναι και τα δύο, θα βάζουμε. Ο Μπρούνο Γκάμα, σου λέει και ο Ματώ Γκαρσία. Δεν ξέρω, εγώ πήγα στην μπουτίκ του Άρη και δεν έχει τέτοια φανέλα. Θα έχεις την πουτίκα. Έρχεται το Ζάχο. Ζάχο έτσι. Ήρθαν. Ήρθαν την Κυριακή. Ήρθαν. Πες του. Άντε. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Πες του σύντομα θα είναι στην πουτίκ του ΠΑΟΚ η μπλούζα του Γκάμα. Έτσι πες του. Ο 679 λέει πουλάω την μπάλα του Καράμπελα. Αυτό είναι πετυχημένο. Αυτό ήταν πετυχημένο. Πουλάει την μπάλα του Καράμπελα γιατί δεν έτσι λέει ο Καράμπελα όντω. Αν δεν είναι θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Πώς περνάει, πραγματικά περνάει. Διαλυματάκι και θα επανέλθουμε πάλι με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287. Και, 3, 8, ράκια, ναι, ζαχού, και το 6945 φυσικά 287-888. Θα είναι ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές. Μέχρι τις 10 η ώρα ακριβώς θα είμαστε εδώ πέρα. Θα τα συζητήσουμε, να τα πούμε. Μια ψηλή στοιχηματική ενημέρωση μπήκε από stoichiman.gr. Μπαρτσελόνα Ετκόβεν στο 49 βρισκόμαστε 1-0 από το ημίχρονο. Και Ίντερ Τότενα 0-0 από το ημίχρονο. Διάλειμμα και ερχόμαστε, κύριε Καβαδία. Εσύ μόνο τέτοια παίζει εκπομπή. Ναι. Εδώ και 7 χρόνια. Από Ανέτα Μαρμαρινού το πήγε σε... στο ξένο ρεπερτόριο. Ανέτα Μαρμαρινού, μόνο Μαριάδη Κεφάλα. Φλίτσα Τσίτρα και τα λοιπά. Και αυτή, πώς λέγεται αυτή, μια μεταπαραδοσιακά. Σαν αυτό που έχετε το Βραζιάνο Ζάμπα Ζούμπα, πώς λέγεται αυτή. Μία που τραγουδάει μόνο. Κάπως λέγεται τώρα την Ίντερ. Λοιπόν, έχουμε. Τους πήρα στο λαιμό μου την Ίντερ. Βέβαια παίζει καλύτερο από ό,τι βλέπω. Το πρόβλημα είναι ο μεγάλος Τρέγιας. 0-1. 0-1. Τότε να 0-1. Μονότερμα τους παίζουν από ό,τι βλέπω Ίντερ, αλλά το φαγητό το ρούφιξ. Εντάξει, να με παίζει και εσύ μονότερμα στο ρούφιξ. Και σβάρω εγώ. Καλά, ναι. Το κολλάκι δεν με πειράζει. Ο 679 είναι τρελός. Μα στέλνει ένα μήνυμα στις 9 η ώρα και ένα δευτερόλεπτο και λέει. Πουλάω την μπάλα του Καράμπελα. Έξυπνο αυτό. Και 9 και 2 στέλνει δεύτερο μήνυμα και λέει από το Σοχό είμαι. Στο Σοχό την έστειλε την μπάλα ο Καράμπελας, εντάξει. Όχι, στο Σοχό. Δεν πήγε τόσο μακριά. Να. Εγώ την μπάλα του Καράμπελα από το πέναλτι τη βρήκα στην ταράτσα στη Νεάπολη. Να, η αλήθεια είναι ότι την έστειλε πολύ out. Λοιπόν, να πούμε ότι το 2310-287 και 3 οχτάρια είναι δικό σας, όπως και το 6945-287 και 3 οχτάρια. Πανέρχεται το 679. Τι λέει? Πουλάω πίτσες ζυμωμένες με νερό από το μπουκάλι της Μπουρουμπίλια. Κουρουμπίλια ναι. Είναι, δεν την Μπουρουμπίλια. Καλά, την έκανα. Παοξής οψίστης για κάθε Πέμπτη, λέει ο 679. Ναι. Εντάξει. Εννοώντας τα μάτια του Ζερό Παλέκ. Εντάξει. Ο παραλίγο 0-2, για να δούμε.
Για να δούμε, το έκανε. Όχι, okay, το έκανε, ρε. 0-2, δεν ξέρω, τα κύρωσε. Τα κύρωσε, σταμάτησαν. Τα κύρωσε ο Φιώκος, ο Κλιάφας. Σφαγή του σπάδα. Λοιπόν, οι τροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε την εκπομπή, γιατί είστε πολλοί, δεν είναι κακό. FM κενό, το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54-5-26-23-10-27-8-8-8. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι δικές σας. Και αύριο, εδώ με τον Ζάχο, σας έχουμε εισιτηριάκλες για το... Για τυπικά, την ήττα της... τυπικά μόνο στο όνομα, ντέρμπι. Για την ήττα της Τετάρτης, λέει. ΠΑΟΚ Άρης, για την ήττα του Άρη. Με τα δεύτερα θα σας παίξουμε, θα σας κερδίσουμε. Με rotation, με τα δεύτερα του ΠΑΟΚ. Με τα δεύτερα θα παίξουμε και εμείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου. Γιώργος Χανιώτης, τι κάνεις? Είναι και ο Ζάχος. Είμαστε γνωστοί ότι οι παοξίδες είμαστε ευγενικός λαός. Με τον Ζάχο θα ήθελα να μιλήσω. Σε ακούω, φίλε. Αδελφέ Ζάχο. Γεια σου. Κάνε μου λιγάκι, σε παρακαλώ, έτσι, τη συντομία, λίγο το ρεζουμέ της δικιάς σου ομάδα. Πώς τη βλέπεις, δηλαδή? Πώς τη βλέπω, τι εννοείς, αγωνιστικά εννοείς? Αγωνιστικά, ναι, εγώ σας βλέπω, παρακολουθώ το παιχνίδι. Πιστεύω... για να μην το έτσι φανώ και λίγο υπερφύαλος, πιστεύω ότι θα βγει Ευρώπη άνετα ο Άρης. Εύκολα. Υπερφύαλος, ναι. Δηλαδή υπεραισιόδοξο. Λοιπόν, πιστεύω εύκολα, δύσκολα, εύκολα πιστεύω θα βγει Ευρώπη, διότι δεν υπάρχει και τίποτα σοβαρές ομάδες στην Αλφα Εθνική. Τώρα για το παραπάνω, τι να σου πω. Εμένα είτε βγει, άμα μου πει, ας πούμε, βγει τρίτος είτε πέμπτος, το ίδιο μου κάνει. Δεν έχω τέτοια τίτλο άμα δεν μπορεί να πάρει και δεύτερος να βγει. Όπως λένε οι Αμερικάνοι, ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Οπότε... Ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έχεις δίκιο. Εμένα μου άρεσε ο τερματοφύλακας, πολύ καλός. Ναι. Έκανε πάντως, έκανε μια γέλα. Ναι, όντως έκανε μια έξοδο. Εντάξει, όλοι οι τερματοφύλακες θα κάνουν λάθη, αλλά είναι, φαίνεται ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Να το δούμε στα δύσκολα μάτσα από την 7η αγωνιστική. Μετά ο Άρης παίζει εν σειρά με ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Με ΑΕΚ εκτός, με Ολυμπιακό νομίζω εντός. Ναι. Ας το δούμε λίγο σε μια σειρά, εντάξει, από τρία ντέρμπι. Μα και χθες έκανε δύο δύσκολες αποκρούσεις. Εκεί θα είναι τα δύσκολα, τα crash test για τον Άρη. Και φυσικά να το δούμε λίγο τον Άρη να παίξει και με την πλάτη στον τοίχο. Τι εννοώ, να προηγηθεί κάποιος. Αυτό είναι σωστό. Σωστό είναι αυτά που λέει. Κοίτα να δεις, ο βαθμός δυσκολίας όπως σου είπα θα ανεβαίνει από μάτς σε μάτς. Καλά, λογικό είναι. Αυτό έλειπε να μην φάμε γκολ ή να μην αυτό προηγηθεί κάποιος. Δεν είναι παράλογο αυτό που λέω. Το λέω και χθες μπορώ, όχι, και χθες μπορούσε να γίνει. Και χθες μπορούσε να γίνει. Και χθες μπορούσε να γίνει. Και θα γίνει κάποια στιγμή να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα. Έχεις δίκιο. Έλα, φίλε Ζάχο, να σου πω και κάτι άλλο. Εχθές μπορούσατε τα λοιπά να έχετε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα, αλλά μπορούσατε όμως, αν έμπαινε το πέναλτι, έτσι. Βέβαια. Αν έμπαινε το πέναλτι, να ζοριζόσασταν υπερβολικά, έτσι. Πριν το πέναλτι είναι το δοκάρι, είναι το δοκάρι του Γάλλου. Στο πρώτο ημίχρονο. Αμυντικά. Τυχερό δοκάρι βέβαια, αλλά δοκάρι. Γάλλου, ναι. Και ο Άρης είχε δοκάρι. Ο Άρης είχε δύο δοκάρι. Ο Άρης είχε δοκάρι ακριβώς πριν το πέναλτι. Δηλαδή, αντί να γίνει το 3-0 και στην επόμενη φάση να γίνει το 2-1. Στο δεύτερο γκολ το δοκάρι ευνοεί το rebound και πάει. Ναι, και πάει γκολ. Τυχερό το rebound, έτσι το γκολ. Γρήγορος. Αδελφέ, και για να μην κρατάω τη γραμμή και να πάρουν κι άλλοι, πες μου λίγο τι βλέπεις την επόμενη εβδομάδα στο κύπελλο με εμάς. Για πες. Σου είπα, κοίτα, εγώ δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή την εκπομπή. Πραγματικά. Την ακούω, ναι, την ακούω. Για να σου κάνω έτσι ένα μικρό πρόλογο. Άλλος είναι ο Ζάχος και πιστεύω και ο Τάσος. Αλλιώς θα το βλέπω αυτό το μάτς αν ήμουν 20 χρονών. Αλλιώς 30. Ναι, αλλιώς τώρα που είμαι 50, νομίζω καταλαβαίνεις. Και εγώ 50 είμαι, αδελφέ. Ωραία. Και εγώ 50 είμαι. Σου είπα, αυτό που το σχόλιο μου ήταν ότι Άρης ΠΑΟΚ και τάβλη να παίζω θέλω να νικάω. Όπως και ο Παοξίδης να κάνει τον Αριανό. Πιστεύω όμως ότι αυτό το μάτς είναι μόνο πραγματικά. Μόνο γόητο. Και πιστεύω ότι αν είναι οι προπονητές και οι δύο έξυπνοι, πιστεύω ότι θα κάνουν και οι δύο rotation. Δηλαδή, πιστεύω. Τι μου λες ότι είναι εγώ μόνο γόητο, ρε Ζάχο, ότι τον αέτητο Σπάτων θα τον κερδίσει εύκολα. Ναι, μπορεί και να χάσω, ρε. Και θα σου επειδή έχει εμπειρία. Και εσύ, και εσύ. Από τέτοια μάτσα έχει εμπειρία. Άστο να αναπεί, άστο να βγάλει. Είσαι γιατί φαβορή, είσαι φαβορή, γιατί έχει εμπειρία από τέτοια μάτσα. Δηλαδή, Βυζάντιο που είναι χώμα. Σωστά. Αγιονέργεια. Σωστά. Κρυονέργεια. Σωστό, μα σωστό είναι αυτό. Σύμφωνε και τα λοιπά. Έχει εμπειρία. Σωστό είναι. Κοίτα, τη σωστή καζούρα θα την υποστούμε. Είναι σωστό αυτό που λε. Βέβαια, πρόσεξε μετά το μάτσα έχουμε άλλα τρέγια μου. Ναι, κατάλαβες. Ζάχο μου, φυσικά θα έχουμε άλλα γιατί άμα γίνει κανένα βιασμός απογευματινός. Ζάχο. Ναι. Ζάχο. Ναι. Δεν μου λες τους προβολείς να τους αλλάξετε λίγο. Έλατε, δεν ξέρω τι έγινε. Εσείς γιατί είστε κακόψυχοι.
Οι άνθρωποι παίζαν 4 χρόνια, 3 η ώρα το μεσημέρι. Προβολή δεν ήταν. Θυμάμαι όμως. Λίγο το όνομά σου θυμίζει μου, δεν είμαι καλό στα όνομα. Γιώργο. Γιώργο Κανιώτη. Θυμάμαι όμως αυτό που είπα, δεν ξέρω αν άκουγε χθες τον Τάσο. Πραγματικά, χθες έσβησε ο ένας προβολές. Μετά, βέβαια, από 10 λεπτά ξανάναψε. Θυμάμαι όταν ήταν να παίξουμε στην Τούμπα, στο παιχνίδι με την Περούτζια, ένας προβολές δεν ξέρω, είχε εξαφανιστεί, φωτιά είχε πάρει. Το θυμάμαι καλά, έτσι. Με το Βρίζα, λέω. Θυμάμαι ότι εκείνες τις μέρες. Μέσα ήμουνα, μέσα ήμουνα. Ναι, αλλά την ώρα του μάτς έπαιξε. Ήταν μια χαρά ο προβολέας. Ναι, ήταν άρρωστος πριν ο προβολέας. Μια χαρά ήταν, πήρα τη βίωση. Ήταν άρρωστος πριν για να μην γίνει το μάτς. Αρρώστησε, αλλά τελικά όπως είπες και εσύ, πήρα τη βίωση και ήταν μια χαρά. Γιώργη, να είσαι καλά, αδερφέ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στην ασπρόμαυρη Χανιώτη σε όλο το ασπρόμαυρο πρώτο πόδι. Όλο το πόδι είναι ασπρόμαυρο. Σάντα ρε φίλε. Εννοείται. Είναι η Ζουλού εκεί. Ο σύνδεσμο φίλο πάω Ζουλού. Είναι όλε και οι τηλεοράσει ασπρόμαυρε είναι. Ζουλού, όλε τρελαίε. Ο καλύτερο σκότ στην πάνω του εκεί πέρα. Έχρωμε τηλεοράσει, δεν πρέπει να είτε στη Χανιώτη, είναι όλε ασπρόμαυρε. Μια χαρά είσαι. Όχι ασπρόμαυρε. Το ξέρω, βρε, το ξέρω, δεν το ξέρω. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγκα. Κάτι φαγητό ήρθε πλέον. Αν είχα πάει, φέρτα εδώ. Φέρτα εδώ. Δεν είναι λάθο, φέρτα. Κάτι καρτασάκι εδώ, θα σε κάνουμε και χωρικό. Έλα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Νάτο, νάτο. Εμφανίστηκε. Τι έγινε, δεν μπορούμε να βγάλουμε γραμμή. Τι να γίνει, ρε φίλε. Δεν πάει, δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε. Άλλο δεν βγάζει κόμενα, ρε φίλε. Πάλι καλά είσαι εσύ. Νίκο, απίστευτο. Ναι. Εντάξει, δεν πουλάμε, δεν πουλάμε. Ηγεσία. Ηγεσία. Γεια σου, Νικολάκη. Τι έγινε, άκουσα τον Τασούλη. Τασούλη μου. Καλά το λες, γιατί Τσελσούλα λέει. Τασούλη. Τσελσούλα. 92 χρόνια. Κάτσε το άλλο, αλκοτέστ, κάντε τον Τσελσί, βρε κατσίκια, κατσίκια. 92 χρόνια στο Λονδίνο, αέτητο είμαι, βρε κατσίκια. Στη Λεϊσόε στην επαρχία δεν τα πάει καλά, στο Λονδίνο τα πάει. Δύο επιτυχιάρες έχω με τότε να με 0-2 στο 12 την είχα και με Arsenal πρόκριση. Τασούλη μου. Δεν έχει φιλικό με όφηκη τέτοια. Νικολάκη. Δεν είναι Νικολάκη. Μου, τα φιλικά, τα φιλικά τέλος. Στον ουρανό της πρωτεύουσας της Μεγάλης Βρετανίας, στο Λονδίνο, ουρανό, σήκωσα πρόκριση εκεί μέσα, ρε φίλε. Ναι, και πήρα διπλό. Ο Μπέιλ έπαιζε, ρε φίλε, που έβαλε την κολάρα. Ο Μπέιλ τότε ήταν βέβαια. Ο Μπέιλ ήταν τότε με περπατούρα, βέβαια. Ποια περπατούρα, ρε Μπέιλ. Τότε είχε μαλλιά, τα σου λέει. Πιο καλό ήταν. Τότε είχε μαλλιά, λέει. Εγώ έχω μαλλιά. Μαλλιά έχει άσπρισα λίγο, εγώ δεν έχω. Μήπω με μπέρδεσαι με το θουβού. Έλα, ρε Νικό, για λέγε. Νίκο, πόσο καλά είναι, είμαστε. Νίκο, πρόσεχε. Πες μας πώς είναι στην ομάδα χθες. Στα παιδιά, πρόσεχε, Νίκο. Τι να δεις, φίλε. Εντάξει, εγώ έχω απόλυτη, τελικά με κέρδισε ο προπονητής, φίλε. Ο Ερέρα, τίποτα, ναι. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Απόλυτη αυτόν και τον τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας είναι γήπας. Ναι, δείχνει ότι... Γήπας. Όταν μιλάμε για γήπας, γήπας. Σταθερός. Ούτε αγχώνεται, ούτε τίποτα. Εντάξει, μιλάμε είναι. Φίλε, όλοι έχουν αναγνωρίσει τον Πασχαλάκη. Εκείς. Και εσύ θα τον αναγνωρίσεις. Ναι. Λογικό είναι να το λες αυτό, την Αιγύπας. Κοίταξε, ο Πασχαλάκης ήταν καλός, αλλά κάπου έμπαζε νερά. Κάτι πήρε κανένα δύο νερά, κατάλαβες. Ναι, πήρε. Όλοι λέγανε και τον Πασχαλάκη, πήρε, αλλά. Πήρε, κανένα δύο χαζά που έκανε εκεί να πούμε. Όλοι το ήταν. Λάθος κίνηση. Όχι, ρε, τέτοιο λέει για την Μπενφίκα σου λέει, δεν σου λέει. Εγώ λέω για το άλλο. Να παρακαλάς να μην τα ξανακάνει αυτά. Γιατί εκείνα ήταν άσχημα, ας πούμε. Εντάξει, τώρα, όπως εύχομαι και εγώ για το τερματοφύλακα μέσα, μην κάνει τίποτα, να συνεχίσει έτσι. Από εκεί και πέρα... Πάντως, εντάξει, μια έξοδο που έκανε, όλο το γήπεδο έκανε... Εντάξει, λάθη, τερματοφύλακα σχόλια και οι πιο μεγάλοι θα κάνουν λάθη, δεν υπάρχει. Το έχουν κάνει βόγγιξε, βόγγιξε ο Κλεάνθης. Με 15.000 είναι καλός, σταθερός και εμπνέει ηρεμία. Ναι, ναι, εκεί στην έξοδο 15.000 κόσμου στο Παρελάο χοροπέδιξε. Πόσο, 15. Τι 15, δεν είδες τι γίνεται. Δεν είδες τι γίνεται. Δεν λίγο στο Πυρνίκα πόσο μέσο όρο έχει ο Άρης και πόσο έχουν. Έχει ο Άρης. Μπροστά του το έχει, μπροστά του το έχει. Λοιπόν, έχεις πέσει την πίτα. Μπροστά του το έχει. Ο Άρης έχει σε δύο... Μπροστά του το έχει. Εσένα περιμένει. Είναι, μπροστά του 12, το τι γίνεται, 12.700 έχει μέσα στο ΠΑΟ. Θα μας τρελάνε, 21.000 διαρκείες δεν έχετε. Άκουσε με λίγο. Άσε, θα τα απαντήσει όλα. Πες μου τι γουστάρες θα απαντήσω. Πες μου, τις 16.000 στο μάτς με την Τρίπολη. Ειλικρινά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Να σου το εξηγήσω και εσένα
και όλους όσους έχετε την απορία. Το ζάχο. Έτσι, ζάχο. Λοιπόν, του το είπα. Λοιπόν, μάθετε λοιπόν, βλαχοκαμπόιδες, τραχανοπλαγιάδες, ότι η Super League ανακοινώνει ότι χτυπιέται στο τουρνικέ. Ωραία. Άρα... Ναι. Άρα, ό,τι έχει περάσει από το τουρνικέ χτυπιέται. Είτε είναι διαρκείας, είτε είναι εισιτήριο. Ωραία. Άρα ο ΠΑΟΚ στο μάζι με την Τρίπολη είχε 16.000 κόσμου. Ωραία, εντάξει. Άρα τα 21.000. Άλλο θέλω να σου πει. Τώρα άκου να σου πω εγώ τι σου λέει. Σου λέει ότι 16.000 είχε κόσμο μέσα μαζί και με τα διαρκείας. Και ο Άρης σου λέει έχει 12. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Ό,τι χτυπιέται στο τουρνικέ, είτε διαρκείας, είτε εισιτήριο, αυτό καταγράφει Super League. Η αλήθεια αυτό είναι... Αυτό σου λέω, ανεξαρτήτως αν πήραν διαρκείας, δεν παρουσιάστηκαν στο Κύπρο. Ναι, εσείς λέτε ότι πώς γίνεται, γιατί είστε βλάχοι, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, δεν είναι κακό, 16 και 21, 37 έλεγε ο κύριος δίπλα. Αφού μας έλεγε, δεν φίλε, ότι θα κάνουν 37.000 γήπεδο. Ναι. Γι' αυτό. Όπω το λαμόγιο. 37.000 γήπεδο είπε. Κάντε λίγο μεγαλύτερο, γιατί 16-21, 37. Από του κάνει αυτή αυτό να είναι. Δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι τώρα πέραν τη πλάκα. Ακού. Πέραν τη πλάκα. Το κανονικό είναι αυτό που λέει ο Τάσο τώρα. Το κανονικό είναι αυτό. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει τουρνικέ και ηλεκτρονικός πλέον έλεγχος, αυτό λέει η λογική, ότι ό,τι περνάει χτυπιέται. Δηλαδή, σου λέει ότι είχα 16.000, λέει ότι είχε ο ΠΑΟΚ 16 πόσα, 200? 16.600. Ένα μάτσο έπαιξε, 16.200. Ένα μάτσο έπαιξε, 16.200. Σου λέει, τα εισιτήρια μαζί με τα διαρκείας, όλα ήταν 16.000. Αυτά που περάσανε τα διαρκείας και τα όσα κοπήκαν ήταν... 16.000. Άρα το γήπεδο είχε 16.000. Μπράβο, δηλαδή, μπράβο, αυτό είναι. Δεν είχε 28. Όχι, δεν είχε 28. Ναι, αλλά πρόσεξε λίγο. Ναι, αλλά απ' την άλλη θα σου πει τώρα. Από κάτω λέει τον Άρη. Αλλά μην μου πεις μετά. Κάτσε λίγο, Ρενικό. Κάτσε, μάθε λίγο να ακούς, Ρενικό μου. Λέει από κάτω. Άρης, σε δύο μάτς, σύνολο 25.575. Πώς γίνεται λοιπόν να έχεις στο Καφτατζόγλιο 20.000? Δεν λειτουργούσε. Κάτσε ρε φίλε, τα τουρκικά δεν λειτουργούσε. Όχι, δεν λειτουργούσε. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Στο Καφτατζόγλιο δεν λειτουργούσε. Ρε φίλε, σου λέει μέσο όρο εδώ η Super League. Όχι, άλλο σου λέω ρε Τάσο, δεν καταλαβαίνεις. Χθες έκανες, περνούσες με το εισιτήριο, χτυπούσες. Στο Καφτατζόγλιο δεν περνούσες. Δηλαδή περνούσες χωρίς να χτυπήσεις. Μόνο που το έδειχνες περνούσες. Δηλαδή τα διαρκείας δεν πήγαν. Όχι ρε, σου λέω, δεν χτυπούσες το σύστημα του τουρνικέ, το έδειχνες και περνούσες. Ποιος το λέω. Εγώ στο λέω. Αφού μπήκα έτσι εγώ. Φίλε, αφού βάζεις το... Όχι, αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν το περάσανε μέσα το διαρκείας. Όχι, το έδειξα και πέρασα. Εσύ. Τώρα εγώ σου λέω στο Καφτατζόγλιο. Εσύ. Και εγώ έτσι πέρασα. Στο Καφτατζόγλιο. Στο Χαρλάου έγινε έτσι όπως το λέω. Ωραία, ωραία. 18.000 κόψατε εισιτήρια χωρίς τη διαρκεία στο Καφτατζόγλιο. Λες, δεν είναι. Ναι. Ωραία. Άρα, επειδή εδώ η Super League λέει σύνολο σε δύο μάτς 25, άρα έχεις 7.000 στο Χαρλάου. Όχι, με βάση αυτά, 11.610 ήταν το πρώτο. Βγάλε το 11.610 από αυτό. Πώς ήταν 11.600, αφού είχατε 18.000 στο Καφτατζόγλιο. Αυτό σου λέω ρε Τάσο. Πώς μου λες αυτό ρε φίλε, μου λες ότι κοπήκανε 18.000 εισιτήρια. Εγώ δεν καταλαβαίνω, με τρελάνετε. Μου λέτε ότι τα διαρκείας δεν τα χτυπήσατε, τα δείχατε και περνούσατε. Στο Καφτατζόγλιο σου λέω. Ναι, στο Καφτατζόγλιο. Χθες κανονικά μετρούσαν τα διαρκείας. Πώς γίνεται να έχεις 18.000 εισιτήρια στο Καφτατζόγλιο τότε? Δεν είχα 11.600, είναι σου λέμε 7.500 τότε ήταν τα διαρκεία. Άλλο, μόνο για το Καφτατζόγλιο. Στασούλη μου και Ζάχο. Χθες, λοιπόν, όμως... αυτό και να κλείσω να πάρει και κάποιος άλλος. Άμα είναι να ασχολούμαστε με τον κόσμο, σημαίνει δεν έχουμε ομάδα. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανένα. Ομάδες, άρα ο κόσμος ούτως ή άλλως γεμίζει το γήπεδο. Τέλος, αυτό είναι de facto. Δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανένα και τίποτα. Τέλος. Γεια σου, Γεσία. Αν είναι να ασχολούμαστε με τον κόσμο, σημαίνει δεν έχουμε ομάδα. Τέλος. Εγώ ειλικρινά αυτό έβλεπα χθες. Γιατί ακούω όλους τους δικούς μας, ασχολούνται με τον κόσμο. Ρε, εσείς, άμα ασχολούμαστε με τον κόσμο, σημαίνει δεν έχουμε ομάδα. Σωστό είναι αυτό που λέω. Αυτά τα παλαιότερα ετών. Αυτό είναι πολύ σωστό. Κάπου πρέπει να τα σταματήσουμε. Γιατί τώρα έχει... πάμε στο γήπεδο, γιατί. Νικό. Γιατί βλέπουμε ότι έχουμε ομάδα. Νικό, αυτός που έχει κόσμο δεν έχει ανάγκη να το διαφημίσει. Δεν έχουμε αυτό που λέει. Δεν έχουμε κόσμο. Δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανένα και τίποτα. Γιατί εγώ είδα χθες και πολλά site κίτρινα και πολλούς φίλους κίτρινους να βγάζουν και το με drones, πώς ήταν αυτά, το επικαιρίδες από πάνω. Ναι, το drones. Ναι, drones. Ωραίο. Έτσι, με zoom μακρινό 400%. Που αν το κάνεις κοντινό, θα δεις δηλαδή ότι εκεί στα επίσημα ο πάνω θυμίζει, ρε παιδί μου, Ανταρκτική. Ένα ιγκλού εδώ, ένα ιγκλού εκεί. Κατάλαβες. Άντε, γεια σου Νίκο, καλό βράδυ. Βασικά έχουμε καλή ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανεί.
Ναι. Στο διατάφτα και με Γιάννενα και με τους πιο δύσκολους. Νικόλα, και κλείνουμε αυτό. Στα τρία πρώτα μάτς. Μετά την Τρίπολη θα κάνουμε την αξιολόγηση. Στα τρία πρώτα μάτς έχει ξεκινήσει καλά. Έτσι. Αλλά να δούμε το crash test μετά το Μακάρι. Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει έτσι, από το μάτς σε μάτς. Έτσι. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, γιατί κάτω πάθανε πλάκα. Σου λέει τι έγινε. Εγώ σκέφτομαι το Άρης ΠΑΟΚ όταν φτάσουμε σε πρωτάθλημα. Τι τηλεθέαση θα έχει η ΕΡΤ. Τι τηλεθέαση, μιλάμε 80-90% σπάσει τηλεθέαση. Εγώ θα προτείνω τον Ιβάν Σαββίδη να το πάρει στο έψιλον εκεί το μάτς. Να πληρώσει και το πάρει, μπορεί να το κάνει. Στο έψιλον θα το δει. Έψιλον, από την άλλη εβδομάδα αλλάζει όνομα, ούτε τα ξέρεις. Όχι για το... Όχι μόνο ξέρω τι αλλάζει το... Που δεν θα μπορεί να μην αλλάξει το όνομα. Θα αλλάξει 100%. Απλά θα βλέπετε και αθλητικά από 13-14 Οκτωβρίου, αθλητική Κυριακή, στο έψιλον που θα αλλάξει όνομα, ναι, θα πάρει άλλο όνομα και πώς θα γίνει, εγώ να σου πω, τα σούλη τώρα, ναι, τώρα επειδή... Ναι, άντε, περιμένει και ένας ακόμα. Άντε, όλο λες και δεν κλείνεις. Λοιπόν, αυτό και να κλείσω, αυτό και κλείνω. Θέλω να γίνει, ρε φίλε, όπως ήταν στο μπάσκετ, Άρης ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να γίνει αυτό, να γουστάρω. Φυσικά, να γίνει έτσι, αν τους παίρνουμε το πρωτάθλημα. Να γουστάρουμε, ρε φίλε. Να γίνει, να γίνει, αλλά να έχεις μια... Να έχεις, μαζί σου, μ' αρέσει και εμένα αυτό που λες, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε μια συνεχή παρουσία στην πρώτη μεγάλη κατηγορία στο μπάσκετ και σε κοντράριζε. Να καθιερωθεί δηλαδή στην Αλφα Εθνική μια δεκαετία. Εντάξει, εμείς για διάφορες εγκυρίες δεν είχαμε. Έχεις πέσει στο μπάσκετ βέβαια, δεν τα ξέρεις καλά. Έχεις πέσει στο μπάσκετ, τι άσε. Φύγε Νίκο, πάμε. Τα λέμε, γεια σας. Γεια σου Νικολάκη. Πάμε στον τελευταίο και αυτό το ημίωρο. Ο τελευταίο break της εκπομπής, έλα φίλε, αν περίμενες. Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας παιδιά. Μια ερώτηση, ο Μαύρη, ο Μαύρη, ο Μαυράι, ο Μαύρη, ο Μαύρη, ο Μαύρη, ο Μαύρη, ο Μαύρη, για πες. Ανακοινώθηκε. Ο Μαυράι ακόμη όχι. Να, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Αλλά έχει υπογράψει. Τώρα δεν ξέρω αυτά πώς γίνονται. Να σου πω την αλήθεια, δημοσιογράφοι γιατί δεν είναι. Γιατί ρωτάς, φίλε. Εννοείς τι, μήπως δεν. Υποθύμησες. Έλα, φίλε. Πάει, το χάσαμε. Έπεσε. Ανάνυψη, γρήγορα. Έλα, πάμε στο διάλειμμα. Ξαναπάρε καρτασάκι. Λοιπόν, ξαναπάρε μετά το break να κάνουμε το διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-38-69-45-287-38 για 20 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί σας. Έτσι ακριβώς. Και οι ντροπαλούλιδες μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο FM κενό σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54526. Επιτρέπονται να στείλουν μήνυμα να τηλεφωνήσουν και αυτοί που κρυφακούν την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μετά στο 3 και break, ερχόμαστε. Λοιπόν, με βάση το τελευταίο τηλεφώνημα, να πω στο φίλο που δεν ξέρω, έπεσε, δεν ξέρω τι έγινε, κόπηκε η γραμμή. Ότι τον ευχαριστήσω και το φίλο το Γιάννη. Εγώ είχα κάποια τρεξιματάκια, δεν πρόλαβα να έχω ενημέρωση το απόγευμα. Ότι και ο Μαυράη και ο Σταμάτης ανακοινώθηκαν σήμερα. Ναι, δεν το είχα, δεν το είδα. Σου λέω, εσύ ξέρεις τι τρεχάματα έχω. Οπότε αποτελούν και από σήμερα παίκτες. Ναι. Όχι, δεν είναι θέμα. Και να πω βέβαια εδώ, πριν δώσουμε τη γραμμή, το τηλεφωνικό κέντρο του 2310-287 και 38 6945-287-38 για 10 λεπτάκια ακόμα, ότι τι είπατε Τρέγια στο ημίχρονο. Είπες ότι η Μπαρτσελόνα θα κερδίσει 3-0 και άσο την Ίντερ. Στο 89 πόσο είναι τα μάτια. 3-0 είναι η Μπαρτσελόνα με 10 παίζει και τώρα είναι 1-1 ισοφάρισε η Ίντερ με γκολάρα του. Η Κάρτη νομίζω η πρέπει, έβαλε μια γκολάρα, ένα μονοκόμματο. Σουτ από σέντρα. Καλά, ξεφτύλα ποσοστό στην Μπαρτσελόνα. Ναι, ούτε ένα δέκατο έδινε στην αρχή. 1-0-80. 1-0-83 το έδινε στο πέμπτο λεπτό. 4-0 η Μπαρτσελόνα, γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω πάντα να ξέρεις τις προβλέψεις μου. Φτάνω στην πηγή και δεν πίνω νερό. Πάντα. Δηλαδή στα 10 στοιχήματα που παίζω, να μην πω έτσι και φανώ υπερφύαλος. Ο άλλος άκουσε αχίαλος. Αχίαλος, Βολιώτης θα είναι. Βολιώτης θα είναι. Από τον Βόλο, γιατί εκεί είναι. Παιδιά, το αρκοτέστε έγινε. Επειδή το ζητήσατε και ο Νίκος και ο άλλος, ο Πασχάλης, που είναι Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι Πασχάλης και αγαπάει τον Άρη. Ξέρετε, έγινε το αρκοτέστ, βγήκε ολοκάθαρο. Απλά η διαφορά είναι ότι την ώρα που μου δώσανε να φυσήξω, εγώ σήκωσα και έκανα πως πήρε σαν μπουκάλι. Δεν πειράζει. Αυτό υπάρχει, είναι πολύ ωραίο το. Η Ίντερ θα το κάνει 2-1, θα σου το λέω. Είναι αλλά... μια αντιπίθεση με τους πετινούς τώρα. Ναι, τα κοκοράκια. Λοιπόν, 23-10-287-38. Δεν έχουμε γραμμή, δεν πουλάμε τίποτα τρέχει. Το κλείνουμε το, κλείνουμε το μαγαζί. Champions League. Αυτό είναι ότι 8 η ώρα. Τι σουτάρα ήταν αυτή. Σφυροκόπημα από την Ίντερ.
Οι πετινοί αντιστέκονται. Πάρκε το 2-1. Έχει, τώρα θα φας μια αντιπίδηση τώρα. Τι να φάνε, ρε. Δεν ξεμητάνε αυτοί τώρα. Καλά, καλά. Τι να φάνε. Καθυστερείς. 4 λεπτά έδωσε 4 και είμαστε 1 και 10. 10 η ώρα ποιος παίζει. 10 έχει καλό ματς. Έχει την Μπουλ με την Παρί. Η Μπουλ είναι η Λίβερπουλ, η ομάδα που δεν την ξέρεις καν. Η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ. Δηλαδή, αν έλεγε σε παίζει Πάουκ ή Πούλ, τι λέει. Να ξέρω ότι είναι Άρη. Ναι, Πούλ, Πούλ, Πούλ. Πούλ, Πούλ. Πούλ. Μιλάμε από τότε τα αγγλικά σου έχουν βελτιωθεί. Καλά, φίλε, σε παρακαλώ. Σου μιλάω. Σε παρακαλώ. Τι να πω. Τα παλιά αγγλικά στρατηγά και σε πού τα δίνει. Τι λε, ρε φίλε. Βέβαια. Δηλαδή, σηκώθηκε. Λοιπόν, γραμμούλα δεν έχουμε. Έχουμε. Η σιδερά κυρία, ο Νάτο. Έβαλε γκολ Ιντερ. Ρε παιδιά, σου το πω ότι θα βάλει γκολ. Και δες τώρα τι σου είπα, είπα 3-0, 3-0 και άσοδο σου είπα. Και έβαλες το 89 με 10 παίκτες. Είσαι πλατάνη, είσαι βαριάς και είσαι μαύρη γάτα. Γι' αυτό ό,τι είπες για Γαριλάου και Τούμπα στο Άρης Πάουκ Πάουκ Άρης δεν θα βγει. Όχι. Θα βγει αυτό που είπα εγώ. Θα βγει μια σκάλα πιο κάτω. Δεν σας κερδίσουμε 0-3, άντε θα βάλετε και ένα γκολ. 1-3. Για το σημείο. Για πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Θοδωρή, δεν λέγομαι. Γεια σου, Θοδωρή. Γαύρος είμαι. Τι είσαι? Τι είσαι? Ολυμπιακός. Έχεις ξαναπάρει, δεν έχεις ξαναπάρει? Έχω ξαναπάρει, όχι σήμερα. Από... Μη μου πεις. Όχι, έχει πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Α, όχι, ναι, οκ. Okay. Γεια σου, Θοδωρή, τι κάνεις? Καλά, τι κάνετε, παιδιά? Καλά, φίλε, καλά. Να σου πω λίγο, πριν πεις οτιδήποτε, θέλω λίγο να σχολιάσεις την είσοδο του Ευάγγελου Μαρινάκη στον αγωνιστικό χώρο πίσω από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, ενώ υπάρχει απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο από τον πλουσιοπάρχο δεδομένο κύριο με τον Μούση, πρόεδρό σας. Υπάρχει απαλλακτικό δούλευμα και εσύ θέλω να μου σχολιάσεις. Όχι, όχι, κάτσε. Υπάρχει αυτό που πολύ λέει. Πολύ εύκολα το πέρασε, πάει. Υπάρχει αυτό που λέει. Εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα. Πότε υπάρχει αυτό το πράγμα? Ο Μαρινάκης έχει απαλλακτικό δούλευμα. Από ποιον? Πότε? Από τον εισαγγελέα. Πότε, από πότε? Πριν 4-5 μήνες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Συνεπώς μπορεί να. Δεν κατηγορείται μόνο γι' αυτό. Όχι, να ρωτήσω εγώ γιατί δεν το πιστεύω. Γι' αυτό που λέει έχει δίκιο, το ξέρω κι εγώ. Αλλά γι' αυτό κατηγορούταν ότι δεν μπορούσε να μπει στο γήπεδο. Αυτή ήταν η κατηγορία, δηλαδή, μας λες. Ποια ήταν η κατηγορία? Δεν ξέρω. Υπάρχει απαγόρευση ενασχόλησης γενικά προς τον πρόσωπο του Ευάγγελου Μαρινάκη. Πώς είναι δυνατόν να ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο με απειλητικές διαθέσεις, παρέα με Καραπαπά και Μπαρμπασάβα. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καραπαπάς και ο Σάββας Θεοδωρίδης είναι πάντα εκεί. Να χαρώ εγώ. Σε αυτό το χώρο. Δικαιούνται και είναι. Γιατί ήμουνα στο γήπεδο. Ήμουνα στο γήπεδο. Να μιλήσω. Την Κυριακή. Καταρχάς είχε γύρω στους 23.000 κόσμο. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, δεν το λέω. Ναι. Με ναι. Άκυρα νούμερα. Ναι, γύρω στα 23.000. Δεν παίξαν πολύ καλά. Δεν έπαιξε πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Πολύ καλά, μπορώ να πω. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αστέρας ήταν πάρα πολύ καλός και νομίζω ότι θα είναι σίγουρα μέσα στις 6 ομάδες. Τυχερός ήσουνα. Τυχερός, γιατί εκεί στο 89 μας σου κάνει το 1-2. Αντίο. Στο 86 ήταν. Στο 88, ρε, ήταν. Στην πλευρά που έβλεπα εγώ. Ναι. Άμα μου κάνει το 1-2, πιο εύκολα θα γινόταν το 1-3 παρά το 2-2. Εντάξει. Εγώ στο λέω ότι όπως το έβλεπα το παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να γινόταν και καμιά 25 λεπτά καθυστερήσει, όπως το έχουμε δει αυτό σε λεβαδιακό Ολυμπιακό. 4 λεπτά έδωσε ο Τζίλος. Άλλο λέω. 4 λεπτά σε μια πολύ, πώς να το πω. Πες μου λίγο αυτό που μας είπες για την, για την Τρίπολη. Μας είπες ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα είναι. Δεν της έχουν κάτσει καθόλου το πρόγραμμα πολύ διάβολο. Δηλαδή ξεκίνησε με ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Και δώσαν και δύο πέναλτι τα οποία ήταν εφευρέσεις και τα δύο. Του ΠΑΟ είναι καθαρό του Ιππρίγιο. Φιλαράκι, μην λες χαζομάρες. Και τα δύο. Δεν είναι γιατί. Του Πρίγιοβιτς είναι ολοκάθαρο, τσιμπάει την μπάλα, τον ανατρέπει. Μπορεί να μαζεύει τα χέρια του, αλλά με τη φορά που έρχεται τον γκρεμίζει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν και τα δύο. Τη ΣΑΕΚ ήταν χειρότερο βέβαια το πέναλτι που έδωσε, αλλά τέλος πάντων. Όπως θέλετε, πείτε το. Η Τρίπολη έχασε και από τους τρεις θετικά μεγάλους, δηλαδή διεκδικητές του πρωταθλήματος. Έχασε δύσκολα. Και αυτό κάτι λέει για αυτή την ομάδα και για τη δουλειά που γίνεται. Τον Πάκο έχασε δύσκολα γιατί δεν έδωσε δύο κόκκινες κάρτες και ο διαιτητής. Έπρεπε να παίζει με 9. Τι είσαι τώρα, παιδί μου, και σου λέω. Το πρώτο έπρεπε να παίζει με κορακάκι αποβολή και με Ιγκλέσιες που πάτησε τον Ουάρντα. Θοδωρέ! Και είπες, και να αποβληθεί. Θόδωρε, είπε στου τρει μεγάλου. Σωστό. Που πάνε για πρωτάθλημα όμω, είπε. Στον Άρη δεν το θεωρεί μεγάλο. Είπα του τρει που
που διεκδικούν φέτος το πρωτάθλημα. Ναι. Το Άρης δεν νομίζω ότι είναι στο, ναι, στο επίπεδο των άλλων για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ωραία. Είναι μέσα, θα είναι σίγουρα μέσα στην πεντάδα ο Άρης. Άλλο σε ρώτησα. Λέω, δεν θεωρείς τον Άρη μεγάλο ή δεν θεωρείς ότι μπορεί. Όχι, και δεν τα θεωρώ ότι θα πάει για πρωτάθλημα φέτος. Το απάντησα. Ναι. Μη στεναχωρείς τον ομοειδεάτη πρόεδρο του Άρη τώρα. Σας ακούει ο κύριος Καρυπνιδής που είναι δηλωμένος από μικρότερα δύο Ολυμπιακούς. Τι σχέση έχει αυτό. Του στεναχωρείς τώρα σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει αυτό. Γιατί δεν θεωρεί ένας φίλος του Ολυμπιακού. Ήταν Ολυμπιακός και έγινε Άρης. Καλά, αυτό είναι. Όχι, δεν δήλωσε ότι είμαι Άρης. Προσωπική υπόθεση. Δεν δήλωσε ποτέ ότι είμαι Άρης. Προσωπική του Θοδωρή είναι αυτό. Τέτοιο και θα μπαίνει να δούμε αν θα είναι. Αυτό η δήλωση επίσημη που έχουμε τον κύριο Καρυπνιδή είναι ότι είμαι δηλωμένος από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Δεν μας πειράζει, έγινε Αριανός. Αν έχει γίνει Αριανός να βγει και να το δηλώσει. Είναι Αριανός, είναι ήδη. Να το δεχτούμε. Και δεν μας πειράζει αυτό. Μας πειράζει αν... Εσύ Τρέγια, πώς αισθάνεσαι, μισό λεπτό Ζάχο. Ναι. Πώς αισθάνεσαι που έχεις έναν βολεϊμπολίστα, το βασικό σου Πασαδόρο, ο οποίος ήταν στην εκπομπή με τον Τζουκαλάκη και φώναζε συνθήματα και τον έχεις φέτος Πασαδόρο στην ομάδα σου βασικό. Καλά, δεν το ήξερε καν. Ποιο βολεϊμπολίστα λέει. Τον Δήμο, τον Δήμα το Φιλίππο. Ποιο Φιλίππο ρε φίλε τώρα. Δεν το Φιλίππο και τα άλλα παιδιά ξέρει από την αυτοκρατορία. Καλά, δεν ξέρεις τι αλυσβερίσια γίνονται τώρα στο βολέι. Γιατί λίγοι ήρθαν από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό ή λίγοι ήρθαν από τον Ολυμπιακό στον ΠΑΟΚ. Όχι, πολλοί ήρθαν. Τώρα δεν σου μιλάω, για παίκτη. Όχι, μισό. Ο Φιλίππος είχε έρθει και έκανε οπαδική εκπομπή με τον Τζουκαλά. Και φώναζε συνθήματα. Και τι σημαίνει αυτό. Και έκανε οργάνωση κερκίδας. Και τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε. Έτσι. Ότι έχεις έναν άνθρωπο. Και ο Νάτκο που έβαλε γκολ φιλούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, το δικέφαλο. Και τον έχεις στην ομάδα σου. Ναι, ο Νάτκο. Είναι Ισραηλινός. Άντε πάλι, τι σημασία έχει, ρε φίλε. Αυτό είναι Έλληνα. Ο Έλληνας. Ο Φιλίππος. Ο Φιλίππος είναι Έλληνας. Πες με την εθνική Ελλάδος. Ναι, καλά. Το ίδιο είναι. Τέλος πάντων, άμα ήταν Έλληνας. Άκουσε λίγο, Θόδωρε. Θα το λέγα Φιλιππίδη. Φιλίππο, εμένα με πάει σε Βουλγαρία. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Το τι ομάδα. Το τι ομάδα είναι για να πατήσω εγώ. Όπως ο Μισούνοφ ήταν ο Έλληνας. Ήταν Έλληνας τόσο. Και ο Πρέλεπης. Λοιπόν, άκουσε. Ή παππού. Ή παππού, ναι. Λοιπόν, το τι ομάδα είναι. Το τι ομάδα είναι οι παίκτες. Και ο Πρόεδρος πλέον αυτά παίζουν πολύ μικρή σημασία. Το έχεις πει στην εκπομπή, γιατί χθες την έβλεπα. Το έχεις πει στην εκπομπή την τελευταία που κάνατε με τον Ραπτόπουλο. Ότι εσύ σαν Αριανός δεν σε νοιάζει. Πολύ σωστά και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Να είναι 11 ή 18 πως είναι. Μα το είπα και χθες. Να είναι και οι 11 ποδοσφαιριστές μου. Όταν αφορά τη φανέλα του Άρη να τα δίνουν τα πάντα και να πάρουν το πρωτάθλημα και συμπαοξίδες. Επειδή προέχει ενημέρωση. Ναι, τι έγινε. Η stoichiman.gr ενημερώνει όλους τα τελικά αποτελέσματα τα δύο. Το ράδιο Μαρμίτα και του Λίμπερο. Κωδικός 1076 Μπαρτσελώνα Άιντχόφεν 4-0-1-0 ημίχρονο. Και τελικό στο 1077 Ίντερ Μιλάνου Τότεναμ 2-1-0-0 το ημίχρονο. Ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, Θόδωρα, για να τελειώσω, να κλείσω τη σκέψη μου, να την τελειώσω μάλλον. Ότι μικρή σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει ο πρόεδρος. Τι, ναι, άλλους δύο, να κλείσουμε με αυτό. Ο πρόεδρος να υλοποιεί τους στόχους της ομάδος και να είναι πληρωμένη ομάδα. Αυτά είναι. Αν τα καταφέρνει, αν είναι Ολυμπιακός, αν είναι ΑΕΚ, αν είναι Παναθηναϊκός, λίγο με ενδιαφέρει. Θα ήθελα να είναι ερώτηση και στους δύο σας και κλείνουμε. Άρης Ολυμπιακός, ναι, στο Κλεάδι Βικελίδης. Ναι. 0-1 Ολυμπιακός. Ναι. Πανηγυρίζει ο Καρυπνίδης στα επίσημα ή κλαίει. Γιατί στο Τρίπολη, ναι, ΠΑΟΚ που κέρδισε η Τρίπολη, ναι, έσφιξε τις γοτιές. Καλά έκανε. Λέω εγώ τώρα, υπέρ του Ολυμπιακού έσφιξε τις γοτιές. Έσφιξε γιατί ο Άρης ήταν σε άλλη κατηγορία. Ρωτάω εγώ τώρα τους Ολυμπιακούς, τους Αριανούς. Έσφιξε γιατί δεν ήθελε να πάρει... Άρης Ολυμπιακός, 0-1 στο Χαριλάου. Και σου απαντάω. Σφίγγει η γροθιά ο Καρυπνίδης. Ή είναι σκυθροπός. Έσφιξε γιατί έγινε Αριανός και δεν θέλει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν δήλωσε ότι έγινε Αριανός. Πώς δεν δήλωσε. Δεν ποτέ. Φανέλα του Άρη τα χθες. Κουράστη φανέλα του. Φανέλα του Άρη πήρε και ο Μίστερ Μπίν. Φανέλα του ΠΑΟΚ πήρε και ο Τσίπρας. Ναι. Θόδωρε, εσύ τι πιστεύεις. Ο Τσίπρας τη φοράει. Άσο, συγγνώμη, να πω τι. Κλείσε με αυτό, Θόδωρε. Να απαντήσω στην ερώτηση και να πω και δύο πραγματάκια. Όχι, όχι, όχι. Γρήγορα μια απάντηση μονολεκτική. Ναι, γιατί έχουμε άλλους δύο φίλους και έχουμε άλλους δύο και κλείνουμε. Δεν θα την κρατήσει. Όχι, δεν θα κρατήσει η γροθιά του, θα απογοητευτεί αν κάτσει. Είσαι ωραίος, να είσαι καλά, ρε Θόδωρε, να σε ακούμε. Να είσαι καλά, να σε ακούμε. Γεια σου, Θόδωρε. Γεια σου, Θόδωρε. Στον πρώτο τελευταίο. Γεια σου, Θόδωρε. Ωραίος. Έλα, στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Ναι, έλα, φίλε. Γεια σας. Μια ερώτηση πρώτα, να μην την ξεχάσω. Ξέρουμε πότε θα βγουν τα εισιτήρια ΠΑΟΚΑΕΚ. ΠΑΟΚΑΕΚ. Ναι. Από αύριο 1000%. Αύριο πρωί ανοίγουν. Δεν έχει πουθενά ανακοίνωση αυτό εδώ. Τώρα και δεν είμαι σίγουρος και εγώ, φίλε, ειλικρινά. Ναι, αν μάθετε τίποτα, ναι, πείτε το μετά, έτσι. Ναι, 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 ναι. Θα μπω να... Επόμενη. Γιατί μετά δεν μένουν μέρες, δηλαδή Πέμπτη
Την Τέλτη πότε θα βγουν, σε δύο μέρες. Καλά, δεν έχουν και πάρα πολλά, να ξέρεις. Ναι, 21.000 τα διαρκεία, θα βγουν 5.000 κάπου εκεί. Τώρα, για το άλλο θέμα που λέγατε, για τα όντως, όταν μπαίνουν τα διαρκεία, χτυπάνε, φαίνονται ότι χτυπάνε τα τουρνικέ. Δηλαδή, αλλά μπορείς να διαιρέσεις τον αριθμό, δηλαδή να δεις τα έσοδα. Από τα έσοδα, διαιρώντας τα με ένα μέσο όρο εισιτηρίων, βγαίνουν ποιοι μπήκαν εκτός τα διαρκείας. Αυτό έχει ένα δίκιο. Μαθηματικό είναι αυτό. Αλλά όντως πρέπει να μπούμε μέσα στα έσοδα της ΠΑΕ. Δεν έχουμε εσύ αυτή τη δυνατότητα. Την εκαθάρισε. Ναι, την εκαθάρισε. Τα εισιτήρια λέει κόπηκαν τόσα εισιτήρια, εισπράχθηκαν τόσα. Όχι, αυτό έβλεπε. 3 ευρώ το εισιτήριο. Ο Τάσος έβλεπε από το site τη Super League που δεν τα έχει αυτά. Έχει συνολικά μόνο. Δεν έχει κάτι. Εντάξει, άμα το ψάξεις λίγο φαίνεται. Αυτό έχει ένα δίκιο, το έχεις. Είσαι ωραίος. Να είσαι καλά. Οκ. Γεια σου, φιλαράκι. Καλό σου βράδυ. Το login. Στο τελευταίο, ναι, περίμενε. Κατά το διάβασα. Login. Login. Λονδίνο θα έλεγα παράδειγμα. Έλα, φίλε. Πατάμε FM, οπότε και FM. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Πρόντο, Θοδωρής Ανόβερ. Σε Θοδωρή πάλι πήγες, είδες, δεν γλίτωσες. Τι κάνεις, παλικάρα μου. Καλά, εμένα πήρα για την κλήρωση. Πήρα γιατί ακούω το Ζάχο ξεθάρεψε λίγο. Ποια κλήρωση είναι στο ψωμί, δεν έχουμε σήμερα εισιτήρια. Γιατί ξεθάρεψα, τι δηλαδή. Α, για τον τελικό λέει, για το κύπελο λέει. Για το κύπελο, ναι, είπα, πολύ αισιόδοξο σε ακούω και σε βλέπω να πικραίνεις άσχημα. Αδιάφορο, μπάτς γοήτρο αδιάφορο είναι. Είναι τυχερός που δεν θα το ρίξω τα λιρούμπα μία μουτζα γκολ ή τόρτι. Γιατί πρέπει να κάνω rotation, γιατί έχω την τζελσούλα, έχω τη χάρτινη. Τη χάρτινη που θα την ξεσκίσω την Κυριακή. Έχω μετά τον Νεοφώτιστο. Δηλαδή, έχω Ολυμπιακό. Μετά έχω Μπάτε Μπορίσο. Δηλαδή, φίλε, έχω πολύ ένα λεπτό. Ξεθάρεψα και τα πει. Δηλαδή, όταν παίξει πάω Κάρι, όπου και να παίξει, χαρά, ότι είσαι σίγουρο ότι θα κερδίσει ο Πάο. Δηλαδή. 1000%. Άστο το δωσέα. Να σου πω την αλήθεια, έτσι όπω είναι τώρα οι δύο ομάδε, δεν υπάρχει, δεν έχετε ελπίδα. Δεν έχουμε. Για να κερδίσει ποδοσφαιρικά μιλώντα, όχι οπαδικά. Οπαδικά φυσικά εννοείται. Με βάση ο καθένα θέλει την ομάδα του. Καλά, εντάξει. Άλλο είναι αυτό φυσικά. Θα έχετε, κοίταξε, αυτό που έχει, που λέει ο Τάσος, έχετε λίγο τύχη, γιατί δεν θα φουλάρει και ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να φουλάρει τρία παιχνίδια συνεχόμενα. Άρα λες, άστο το μας κυπέλλο, άρα λες 7η αγωνιστική είναι 100% νίκη του ΠΑΟΚ, ας πούμε, 100%. 80% θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Κοίταξε το 80%, ποδοσφαιρικά βλέποντάς σας, αν παίξετε αυτό το ποδόσφαιρο, αφού μου είπες δεν έχουμε τύχη, ας πούμε, βλέποντας την τελευταία σου εικόνα, γιατί σου είπα αυτό το... Η αδυναμία στο τραζίσιο να μαρκάρεις, άμα θα σου φύγω στην πλάτη 3 εναντίον 1 όπως έφυγε ο Λεβαδιακός, όπως έφυγε η Λάρισα, μην νομίζω ότι δεν δώσατε ακόμα παιχνίδι με δυνατή ομάδα. Εγώ άλλο σε ρωτήσω, αυτά στα ποδοσφαιρικά. Σου λέω, μου είπες δεν έχουμε τύχη. Ναι. Όταν λες σε κάποιον δεν έχουμε τύχη, σημαίνει θα κερδίσω, αν όχι 100%, 95%. Όταν λες δεν έχεις τύχη. Εγώ πιστεύω ναι, θα κερδίσω. Θα κερδίσω. Ωραία. Επειδή θα το δίνει κοντά. Επειδή θα το δίνει. Ωραία, επειδή δεν είναι αυτό τώρα να σου πουλήσω έτσι σε εισαγωγικά μαγιά. Επειδή θα το δίνει το διάρρη θα το δίνει από 1,90 ως 2 φράγκα, πιστεύω να παίξει ένα σεβαστό ποσό. Ένα μηνιάτικο στο διπλό του ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Στο πρωτάθλημα λες. Στο πρωτάθλημα, στο Χαριλάου είπα. Ναι. Να παίξει ένα σεβαστό ποσό, εφόσον και σίγουρη νίκη είναι, να διπλασιάσει και σε 90 λεπτά. Και εσύ τον Άσο το δίνει καμιά 2,70 με 3,20. Μα εγώ δεν λέω ότι θα κερδίσουμε εσύ σίγουρα. Να παίξεις πιο λίγα λεπτά. Εγώ λέω ότι είναι ντέρμπι, λέω ότι είναι ντέρμπι και είναι τριπλή. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε στο γήπεδό μας. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό ήταν τώρα του φίλου το υπερφύαλο. Γιατί γίνατε Μπαρτσελώνα μέσα σε 1,5 χρόνο. Είστε καλή ομάδα. Μπαρτσελώνα δεν γίνεται. Όταν μου λες θα έρθει στο καλό και θα κερδίσω σίγουρα, Μπαρτσελώνα λογίζεσαι. Πώς την είδατε κοίταξε, και εσείς, δεν μας κερδίσατε. Χαριλάω, εσύ η ομάδα σου θα βγει για την νίκη ή θα πάει για το χ. Εγώ σου λέω ότι θα πας για το χ. Αν βγει για την νίκη θα χάσει. Ρε φίλε, άσε τι θα κάνω εγώ. Άσε τι θα κάνω εγώ. Όχι θα κάνεις εσύ. Πώς θα παίξεις εσύ. Δεν είμαι ο προπονητής. Δεν είμαι ο προπονητής. Δεν είμαι ο προπονητής. Δηλαδή θα βγει μπροστά να φουλάρει, να πρεσάρει τον ΠΑΟΚ ή θα κάνει τα τρία. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα βγει επιθετικά στο Χαριλάου. Ο ΠΑΟΚ πάντα παίζει για να κερδίσει, φίλε τελευταία. Άλλο φυσικά παίζει όλες τις ομάδες. Παίζει ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ στο χώρο. Επιθετικά θα βγει, λες φίλε μου, ο ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Δηλαδή θα είναι φουλ επίθεση. Να σου πω κάτι. Επί Σάντος δεν έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο. Επί Σάντος περίμενα στη Σέντρα. Σε πίεζα πάρα πολύ και περίμενα μόλις κλέψω την μπάλα να βγω. Ωραία, εγώ άλλο σε ρωτώ. Επί Λουτσέσκου δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, το πράγμα. Λες δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει επιθετικά στο Χαριλάου, δηλαδή. Δεν θα είναι έτσι λίγο μαζεμένος, θα παίξει επιθετικά. Να σου πω, ο ΠΑΟΚ παίζει παντού, εντάξει, σε όλες τις έδρες και στις ευρωπαϊκές έδρες. Ο Άρης πώς θα παίξει το ίδιο. Ελπίζω να παίξετε έτσι. Ο Άρης πώς θα παίξει το Δεν ξέρω, δεν είμαι προπονητής. Πώς ζητάς από τον Θόδωρο να σε πει προπονητής? Όχι, ο Θόδωρος λέει ότι θα κερδίσει 100%. Λοιπόν.
Okay, δεν θα είμαστε. 100%, υγεία να έχουμε, Θόδωρε. Ναι, όχι, είπες. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε και θα τα δούμε, εδώ θα είμαστε. Παρέα. Αύριο θα έχουμε εισιτήρια για το ματς κυπέλου ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι να ξέρετε. Ναι. Θα σκληρώσουμε εισιτήρια. Ωραία. Λοιπόν. Εγώ έκλεισα εισιτήρια 3 Οκτωβρίου να έρθω στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα σας πετύχω κάτω, έτσι. Εννοείται. Θα έρθω από εκεί κοντά να σας δω. Να έρθεις. Και να δούμε και κάνα ματάκι. Στο στούντιο, γιατί... Να έρθεις, φυσικά να έρθεις. Να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Το έχεις ξανακάνει άλλωστε. Ναι, το ξέρω. Εννοείται, ναι. Θα χαρώ. Ναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Γεια σου, Θόδωρε Γιγάντα. Γεια σου, Μωρή. Για να κλείσουμε και την εκπομπή. Είσαι ωραίος. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, να έχουν κλείνει να φύγουμε, έχει 10 η ώρα, ναι. Έχει ματσάρες. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Είμαι γνώστη, άριστος γνώστης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είσαι εσύ και να πάω να παρακολουθήσω. Και ο Διακογιάννης. Αν μου πεις να πέσει 3 παίκτες από τη Λίβερπουλ. Εντάξει, είναι καλό ματς αυτό, πρέπει να το δούμε. Παρότι με Μάντσεστερ ή Λίβερπουλ Παρί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση σε συγκεκριμένη εκπομπή. Να πω ότι φυσικά μην ξεχάσουμε το βασικό υποστηρικτή της εκπομπής. Πάμε να χτυπήσουμε ένα ξύδι. Ξίδι, πάω, άντε. Αλλά θα δούμε και το μάτσο. Θα δούμε και το μάτσο. Λοιπόν, πάμε Escobar. Λοιπόν, Escobar Espresso Coffee Bar, βασικός υποστηρικτής της εκπομπής μας, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, επαναλαμβάνω, 2311-208-301 για τις κρατήσεις σας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, με την παρέα σας, με οποιοδήποτε άλλο φίλο ή φίλη θέλετε να πάτε, ή και η κοπέλα σας. Το στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας φυσικά. Το εγγυάται αυτό και ο Μανώλης, ο Καλογεράκης και ο Νίκος ο Μπουγάτσας. Θα τους έχουμε μία μέρα, ένα βράδυ εδώ στην εκπομπή. Μαζί θα έχουμε και Μακουκούλιον. Και γενικά θα φέρνουμε κόσμο, από θα προσπαθούμε να φέρνουμε. Και τα λοιπά. Έτσι, να είστε όλοι σας καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή με τηλεφωνικές γραμμές, με τα μηνύματά σας, με τα επιτροπικά οφίτσια, τα παιδιά που κάναν πάρτι και σήμερα. Στα μηνύματα είχαν και ατάκια σήμερα. Ναι, είστε μοναδικοί. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη τον Καβαδία. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Ένα ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και ένα ρεπόρτερ του Άρη. Από το ΠΑΟΚ 24 και από το All About Άρης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τα παιδιά του Λίμπερο εδώ έχουν πάρα πολλά σημαντικά να σας πούν και φυσικά να σας κρατήσουν και στοιχηματικά με ενημέρωση για τα μάτσα του Champions League. Τίποτα. Εγώ καλό να κάνω να είστε όλοι σας καλά. Τα λέμε αύριο εδώ στις 8 με Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάκο Ντρούλη. Καλό σας βράδυ. Outfitters.